Έλα μπότζορνα τούτη για να ξυπνά τα φιλαράκια μας. Στα 13 μετά τις 8 Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κούλ εδώ με κάζα καθαριστή απέναντι Χέρβερο Ντίνο μου. Άντε μωρέ τις γκόμενες, τις απίδικτες που καθαρίζουν όλη μέρα το σπίτι. Ακούσα απίδικτε. Ξέρεις τι μου είπε, δεν άκουσες τώρα. Τι είπε? Το απίδικτο στο βρήκες. Το απίδικτο. Ε, τον Γκάζα. Ε, ναι, ρε φίλε. Άμα κάνεις. Κύριε Πατρίκη, περάσει 10-15 χρόνια. Έχει δυο παιδιά στο σπίτι. Τρέχει και κάνει μετά, ψάχνει να βρει κανένα. Εδώ, το απίθυνο λέει το βρήκε. Λέει, μπράβο, Λεντίνο. Τι έγινε, φίλο του ΝΑΤΟ σήμερα, σε βλέπουμε ένα τέτοιο. Πάντα είμαι φίλο του ΝΑΤΟ. Όλοι σα είστε φίλοι του ΝΑΤΟ. Α, δεν εντάξει, δεν κόβω και φλέβε, αλλά σε βλέπω φίλο του ΝΑΤΟ, φίλο του πρέσβη του Τζέκιν Τζόκιν, πώ λέγεται αυτό. Εσεί δεν είστε φίλοι. Δεν κόβω και φλέβε τώρα, ακούσουμε φλέβε. Του αβίδιστε εσεί. Ούτε με του αβίδιστε. Δεν είμαστε φίλοι, δεν τον έχουμε γνωρίσει τον άνθρωπο μια τέτα τέτα. Μια φορά τότε που λίγο πριν γίνονται επεισόδια, θυμάσαι. Εγώ με τον πρέσβη. Με τον πρέσβη εσύ. Τη σιγουριά μου θέλω. Υπήρχε διαφήμιση. Ναι, ναι. Ποια ήταν η διαφήμιση που είχε μέσα την ατάκα πρέσβη. Πού να ξέρω εγώ. Έλα ρε που δεν είδα. Πολύ γνωστή. Υπήρχε διαφήμιση τώρα. Μην πω τη διαφήμιση που έλεγε. Τα σοκολατάκια. Ποια σοκολατάκια. Τώρα μην πω ποια σοκολατάκια. Τα στρόγγυλα. Τα στρόγγυλα. Τα στρόγγυλα που είχαν μέσα και λίγο αμυγδαλάκι έτσι γύρω γύρω. Τα νουαζέτα. Όχι ρε. Τα καλύτερα στα μνημόσυνα ήταν νουαζέτα. Πήγαινε μνημόσυνα, κουφάλα τσιμπούσε. Αφού πέθαναν οι δικοί μου άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε βάλει την Άθη Τέιλορ, φίλες και φίλοι. Τρομερή γυναίκα. Σ' αρέσει, ξανθιά, καστανόξαθη είναι, το έχει βάψει λίγο. Σ' αρέσει φανέλα, ασπρόμαυρη. Δεν είναι μόνο, είναι ότι εκπέμπει ερωτισμό αυτό. Βγάζει, Δεν βγάζει. Μασκολακεύεται, κύριε Πρέσβη. Η άλλη κρύα χθες που έβαλε ο άλλος ο μάνατζερ. Η άλλη ήταν άσο, η άλλη ήταν χθες αέρας. Σύφουνας ήταν. Τυφώνας ήταν η άλλη. Σε έπαινε και σε σήκωνε και σε έκανε και κολοτούμπες. Αυτή είναι τυφώνα. Λοιπόν, μασκολακεύεται, κύριε Πρέσβη. Είναι το όντως η ατάκα που λέγεται για το σοκολατάκι. Σήμερα έχουμε Νάθη Τέιλορ. Ατλέτικο μινέρο φανέλα από κάτω. Δεν φοράει κάτι. Βλέπω, καλά κάνει και δεν φοράει. Αυτή να, καλά κάνει. Αυτή να δείξει. Άλλες να μην δείξουν. Κοίτα να δεις πώς θα ξυπνήσουμε. Βάλε λίγο ρεαλίτες από κάτω. Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματά σας από κάτω. Στέλνετε ό,τι γουσταρίζετε σε μια μέρα όπου γιορτάζει η Καλλιόπη. Τουαλέτες. Καμία που τη λένε Καλλιόπη. Εγώ την Καλλιόπη την άκουσα μόνο στο στρατό αυτή. Τι Καλλιόπη. Καθάρισε Καλλιόπη και αυτά. Καλλιόπη δεν καθαρίζει ο Βλάκας, ο Φαντάρος. Φαντάρος, ναι, τι να κάνει. Καλλιόπη. Δεν έχω Καλλιόπη. Ποια τη λένε Καλλιόπη και λέει με λένε Καλλιόπη. Ντρέπεται για το όνομα. Καλλιόπη δεν θα πει. Θα λέμε Νόπη, Πόπη. Ρε ντρέπεται που τη λένε Καλλιόπη. Ντρέπεται. Ντρέπεται για το Καλλιόπη. Άμα ήτανε. Παλιό όνομα. Το κόψαν τώρα. Είναι κάποια ονόματα που συμπάρχουν. Τώρα άμα σε βγάλει Καλλιόπη. Ναι. Καλλιόπη. Ντρέπεται που τη λένε Καλλιόπη και το κάνει άλλο το όνομα. Όπως. Πώς το κάνει. Όπη, Νόπη, Σινόπη. Κάλι, Κάλι. Κάλι, το κάλι πουλάει. Ντρέπεται, όνομα είναι αυτό. Παγκόσμια μέρα ωκεανών. Τι ωκεανών. Ωκεανών. Άλλη βλακία. Του Αθηνικού, του Ειρηνικού. Ηλυθιώτη. Ινδικού, ωκεανού. Δεν σ' αρέσουν αυτά. Εντάξει, οκ, εγώ τα αναφέρω, ρε παιδί μου. Σαν σήμερα το 32. Το 32 για λέω. Ναι. Ναι. Υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για κοινωνικές ασφαλίσεις και μπαίνει ουσιαστικά, ιδρύεται το ΙΚΑ. Έτσι, σαν σήμερα το 1932, έχει κανένα αιώνα, 90 χρόνια. Το κλέψανε. Το κλέψανε το ΙΚΑ, το ρίμαξανε. Δύο-τρεις φορές το ρίμαξανε. Το ρίμαξανε, το γάζωσαν. Το κλέψανε, το ΙΚΑ δεν πήγε κανείς φυλακή. Σαν σήμερα ο Μίξο Θεοδωράκης μαζί με καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, επιστήμονες ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόριος Λαμπράκης, φτιάχνει το κόμμα του το πρώτο. Οικονομήσει δεν το 63 κιόλας έτσι. Ήθελε. Το είχε από τότε το. Ήθελε να οικονομήσει. Το πολιτικάντικο μέσα. Θα σκοτώσαν το Λαμπράκι εδώ οι παοξίδες. Ναι, παοξίδες πάλι. Άτε ρε παιδί, κοίτα να δεις, πάλι παοξής! Η τρική κλάδη δεν ήταν. Πάλι παοξής, δηλαδή και το Λαμπράκι παοξής πάλι. Αυτός που έφαγε το Λαμπράκι. Ναι. Παοξής, τον πατέρα μου αυτόγραφα έπαιρνε και από τον Κούδα εκείνη την εποχή. Έπαιρνε αυτόγραφα. Έπαιρνε αυτόγραφα. Τον μπαμπά σου. Πού, από όταν στον Πάο και στον Άρη. Στον Πάο και τον Άρη. Παοξή ήταν από τον Άρη, θα έπαιρνε αυτό. Να δει, κοίτα. Δεν λέω ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Έλα, το φάγατε και το Λαμπράκι. Πάει κι αυτό. Πλήρη εξέλιξη επιχειρήσει προμφυκτονία κουνουπιών από του Δήμου. Προνυφοκτονία. Τι γίνεται ρε, εσύ με τα κουνούπια. Άμα πάρουν κανένα ΕΣΠΑ. Τι γίνεται με τα κουνούπια. Τώρα έχουν δέσει άλλοι μέσα στα έλλη, μέσα στα ταβά. Δες που πάνε εκεί για να κάνουν δουλειές τώρα με τα κουνούπια. Τι σ' αρέσει, ξαφιά. Δες σήμερα. Ναι. Σ' αρέσει, Βέβαια. Και εμένα. Θα τον πεθάνει τον παπαδάκι. Σοφή, το καθαρίζει. Έτοιμο να πεθάνει. Το χρώμα του δεν το βλέπω. Σκάτε got the look. Έχει τη ματιά, Το χρώμα του. Κανά... Αλλά ξέρει τι είναι τώρα. Για να σε 70 φεύγα. Να κάνει με 30 φεύγα εκπομπή.
Και να έρχεται ο άλλος να την παίρνει μετά να φεύγει. 50 φεύγαν. 70 φεύγαν. 70 φεύγαν, ναι. Να σε χαιρετάνε τα θυμάρια. Απάνω και από κάτω να σε φωνάζει ο Άγιος Τσάρλι. Να είναι αυτή η κοπέλα δίπλα να κάνει εκπομπή. Εγώ δεν την ήθελα. Δεν την ήθελα, ε. Να είμαι 70. Σε ναι, αλλά τη θέλω ο τηλεδεατής. Εγώ δεν βλέπω τώρα. Τώρα ξαφνικά στο μάτι μου εκεί τώρα, καρφώθηκε. 73 χρονών. 73. Η άλλη 33-35. Ωραία. Εδώ, πες ό,τι του λέει, κύριε Παπαδάκη. Τι να τον πει του Παπαδάκη. Σας αγαπάω. Ε, σιγά μην τον πει, αγαπάω. Τώρα πες ό,τι του λέει. Ναι, άντε να πω. Μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν το κακό. Ναι, άμα είσαι 75. Δεν ξέρω με τα χαπάκια τι παίζει μετά από κάποια. Χαπάκια πάρει δύο φορές την Τρίτη να τον βγάλουν από το ξενοδοχείο. Το βλάβω κρεμασμένο. Το ξενοδοχείο, ναι. Θα κοιτάζει τα κουμπάκια. Η χείρα δεν θα ξέρει να κλάψει, να γελάσει. Να κατάλαβε. Οκ, λοιπόν, πάντω αυτό είναι καλοκαιρινό. Αν αυτό δεν θα έχει τον Τράγκα ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, παράνομα αυτά κτλ. Θα το κληρονομήσουν κανονικά. Ο Παπαδάκη τώρα που αναφέρει είναι τόψη δουλειά του εδώ 25-30 χρόνια. Πρωινάδικο νούμερο 1, γι' αυτό γίνει εκεί. Άμα δεν ήταν νούμερο 1, δεν θα τον έπαιρνε. Πάρε θάρρο λοιπόν. Πάρε θάρρο. Να πάρουμε λίγο θάρρητα. Λίγο θάρρητα να πάρουμε. Λοιπόν. Όχι, απλά μου άρεσε το μπουστάκι και το μπλουζάκι. Δεν είναι ωραίο ζευγάρι τώρα το βλέπει στην τηλεόραση. Το βάλει μια μισή τηλεόραση. Μια 60, βλέψα τα δεξιά. Μια 60 χρονών βάλει μια καλή ωραία κυρία. Γιατί 60, άμα τη βάλει 60 δεν τη δει κανένα. Α, δηλαδή να την κόμμα να το βλέπει το Παπαδάκι. Και άμα είναι να βάλουμε και εμεί καμιά κόμμα, μα βλέπει παραπάνω. Δεν μα βλέπουν εμά αυτό. Ναι. Ναι. Άμα ήταν να μα δουν εμά, ναι. Θα είχαμε παντώσει. Δηλαδή, ευτυχώ μόνο μα ακούνε. Είμαστε οι άντρε που δεν έχουμε γλάστρε στη ζωή μα. Για να πάρει μια γυναίκα να διαβάζει τα μηνύματα. Νίκο, καλημέρα φιλαράκι μου. Χθε το βράδυ φάγαμε μαζί με το κουμπαράκι σου. Αλλά ω για μαγεία αυτό δεν ήταν στο τραπέζι. Έχει καμιά εξήγηση γι' αυτό, φιλιά πολλά. Φυσικά γιατί το έχω ζήσει και ξέρω. Μιλούσε στο τηλέφωνο. Είμαι σίγουρο. Μου στέλνει μήνυμα το φιλαράκι μας ο Μουχαλής, ο Κωνσταντινός. Ναι, ναι. Μου λέει: πήγαμε να φάμε, αλλά δεν ήταν στο τραπέζι. Και μου λέει: έχεις καμιά εξήγηση γι' αυτό? Ξέρω τι έχει γίνει. Λέω: θα μιλούσε δύο ώρες στο τηλέφωνο. Έχουμε βγει και μαζί, τώρα το ταχώσω μαζί με Dr. Love, δύο ώρες και ήταν μία ώρα και 40 λεπτά στο τηλέφωνο και έρχεται 20 λεπτά. Α, εγώ και φύγαμε. Τώρα σε δίνουν στεγνά τα φιλαράκια σου. Θες έτσι αρχίσω, κάνουν οι φίλοι. Θες αρχίσω να δίνω κι εγώ. Μα μόνο δίνεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Κάνεις τίποτα άλλο. Μόνο δίνεις. Απλά εδώ το φιλαράκι σου Μουχάλης. Που για καιρό να μου στείλει μήνυμα από 5 Μαΐου, μου στέλνει ένα μήνυμα που κάνει το παράπονό του. Εδώ ο Νέρι, να το διαβάσω. Λοιπόν, χαιρετίζουμε Μουχάλη, το φιλαράκι μας, όπου χθες πήγες και έγραψες στιγμές χαλάρωσης έξω από το κρεοπωλείο. Και ο άνθρωπος που μας ετοιμάζει την εικόνα μας έχει ποστάρει κάτι στο Instagram. Θα μπείτε και θα κλάψετε. Ξέρεις ότι έχω δουλέψει στο κρεοπωλείο του Μουχάλη. Τι έκανες? Έκανα το βοηθό. Βοηθό στο δεξί του χέρι. Ναι, αμέ. Τι δεξί χέρι, έπαινε στο χέρι του και κούβεσαι. Με έλεγε, κόψε εκείνο, πέτα το αυτό. Έχει κάνει τέτοια. Έκοψα τα κοτοπουλάκια, τα έβαζε στο χέρι. Ό,τι κουστάρει. Κουβάλισε αυτό. Βάλτο εκεί. Πάτω πάνω κάτω. Πόσα κιλά πάγκο σηκώνει, 90. Πάρε 70 κιλά βόδι εδώ να κουβαλήσει. Αυτό είναι. Α, έχουμε ποστάρει λοιπόν τον Κωνσταντίνο Κρεοπόλη σήμερα. Κρεοπόλη και από κάτω εγώ σχολιάζω ουρέ. Έχουν συγκεντρωθεί σε γνωστό κρεοπωλείο μετά το χθεσινό σου ποστάρισμα που έχεις εντυμή αγκαλιά και γράφεις στιγμές χαλάρωση έξω από ένα κρεοπωλείο. Δηλαδή κλάψανε και τα μοσχαράκια που τα κρεμασμένα. Πού πρέπει να χαλαρώσεις, δηλαδή με ένα σκυλάκι. Δηλαδή οπουδήποτε μπορεί να χαλαρώσει. Ξαπλάρεις κάπου. Ναι. Σε μια παραλία. Ξάπλωσε έξω από το κρεοπωλείο. Αυτό λέμε, ναι. Αυτό λέμε, ρε άνθρωπε. Χαλάρω. Έξω από το κρεοπωλείο δεν χαλαρώνει. Γιατί. Α, χαλαρώνει και στο κρεοπωλείο απ' έξω. Πά παρακάτω, αν δεν παράξενε. Πά παρακάτω. Απλά του αλουνού του κάνε γκέλ στο μυαλό. Και λέει τώρα αυτό χαλαρώνει. Πολλού κάνω γκέλ στο μυαλό. Ένα με τα ακουστικά Μυροφορίδης και ένα ο Ράπλε. Έτσι λέει εδώ ένα φίλο. Εσύ και ο Μυροφορίδης. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε λίγο σιγά σιγά. Να κοίταξε, όταν βγήκα μαζί σου, επειδή μοιράζεται στι γκόμενε κάρτε. Ευτυχώς δεν το πιστεύει κανένας. Λες εσύ, ευτυχώς, γιατί έλειωσα είχαμε προβλήματα στο σπίτι και εγώ. Σιγά, και μωρέ, τώρα. Άμα ήταν αλήθεια, θα το έλεγα. Ακριβώς. Ευτυχώς, μία φορά έτυχε να γνωρίσουμε μαμού σου του και όντως μας είδες να μοιράσουμε κάτι με τον γιατρό για το Ινστιτούτο Ομορφιά εκεί κάτω τέλος πάντων. Και επειδή η κοπέλα ήθελε κάτι, να πάρει να πει. Εσείς δυο πήγατε για να διαφημίσετε το Ινστιτούτο Ομορφιά. Εντάξει, δεν ξέρει ποιο διαφημίζει. Δεν πέρατε και εμένα να γίνω άλλο τρίτο να κάνω το Ινστιτούτο τη Ασχήμια. Ευτυχώς δεν μας βλέπουν να λες έτσι. Ναι. Ευτυχώς δεν μας βλέπουν. Έχω δει τα μούτρα μας, αν και μας ξέρουν περισσότεροι. Anyway. Αλλά τώρα με το web όμως που θα είμαστε και απέναντι, θα δούμε το αν θα γίνει. Δίνω μου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν είναι. Είναι φοβερά πράγματα. Τώρα δηλαδή. Μια χαρά μας είχαν συνηθίσει να είμαι οι μουτσούνες μας μαζί. Απέναντι να κάνουμε... όμως που δεν πας. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Αφού μελετάμε προτάσεις τώρα, τι να κάνουμε. Τι προτάσεις. Αφού δεν με κάνατε εσείς πρόταση, με κάνανε κάποιοι άλλοι. Τα σκέφτομαι εγώ. Εντάξει, να δούμε τα γίνει. Λοιπόν, Tim Berners-Lee είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να τον μνημονεύουμε γιατί αυτός το 1955, γι' αυτό κάνω στάση εδώ, ουσιαστικά ανακάλυψε το ίντερνετ.
είναι ο άνθρωπος που το 1955. Ναι. Και πότε, και πώς ήρθε μετά από 30 χρόνια. 40, 50. Το, ναι. Είναι αυτός ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε τα 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Αυτός δηλαδή το είχε φτιάξει. Οικονόμησε. Λογικά, ναι, τον βλέπω από ό,τι βλέπω. Golden Boy. Golden Boy το βλέπω. Ωραίο, ναι, μπράβο του. Λοιπόν, το 1955, φαντάσου, δηλαδή κάποιοι τι κάνα και τι γίνεται. Μήπως γεννήθηκε το 1955. Όχι, 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 όχι. Είναι, είναι ανακάλυψη. Και ποιος είναι αυτός. Ο Tim Berners-Lee. Και έχει έγχρωμη φωτογραφία το 1955. Τώρα θα είναι φρέσκα ρε εσύ αυτή. Και ζει ακόμα αυτός. Μπορεί να ζει, γιατί να μην. Δηλαδή αυτός ανακάλυψε το 1955 και ζει ακόμα. Μήπως γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα το δω, θα το ψάξω. Γιατί το βλέπω λάθος να το λες. Περίμενε, περίμενε λίγο. Α, δεν είναι στον υπολογιστή, περίμενε λίγο. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι φρέσκα φωτογραφία. Δύσκολο αυτό το κουστούμι να είναι. Ναι, ναι, ναι. 32 γεννημένο. Αλλά ζει πάντως. Με το 55. Ζει πάντως. 67 είναι. 67. Ζει. Είναι ακόμα σε ηλικία. Θα ράτουμε μετά τα 70. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε έτσι με τα σαν σήμερα και να είχαμε να λέγαμε σαν σήμερα. Το αεροπλάνο Ελλάς, ναι. Όπου αύριο θα τη δεις στην Ελλαδάρα και θα την κάνεις και live, από όσο ξέρω. Για να πάρω κανένα φράγκο, γιατί το καλοκαίρι φράγκο. Δεν πέφτει πολύ φράγκο. Και στο Βόλο, από ό,τι έμαθα, ναι. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο. Κόντρα στις προσδοκίες των... Αυτό είναι φοβερό. Είμαστε μια χώρα που υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θέλουν να βλέπουν εθνική, δεν την κουστάρουν, ναι. Αλλά πανηγυρίζουν άμα κερδίσει. Ναι. Και άμα χάνει, τότε μόνο κράζουν. Ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα πουλήσει εθνική ομάδα. Αύριο, από ό,τι έμαθα, στο Βόλο έχουν ήδη προπολιθεί 15.000 εισιτήρια. Σοβαρά μιλάς. Ναι, σου λέω τώρα τα δεδομένα. Τα δώσα τζάμπα ο Μπέος. Δεν ξέρω, αλλά και τζάμπα. Να... Τζάμπα. Ερώτηση. Ναι. Σε δίνουν τζάμπα εδώ εισιτήρια. Θα έχει η Ντούμπα στο Βικελίδη 17-18.000 κόσμο να παίξει εθνική. Θα έχει στο ΆΚΑ. Τζάμπα, τζάμπα, ρε παιδί μου. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί οι βλάχαροι εκεί στις πόλεις ακούνε εθνική και νομίζω ότι θα δουν κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, θα πάνε να δουν το Λιμιό, το φίλο, ο οποίος έχει βελτιωθεί. Βλέπω εγώ τα μάτσα εδώ, τελειώνει. Τώρα κάντε προμόσια το Λιμιό τώρα, ναι. Το πάρτε στο ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Μπορεί να του στέλνει και του δύο τώρα, μια που του ανέβες, γιατί κάτι ξέρει. Πριν τρία χρόνια. Ναι. Άμα έλεγε Λιμιό Μπέλκα, θα σε δέρνανε. Και τώρα δεν θέλουν να έρθουν οι δυο του. Ναι, γιατί οι άνθρωποι πήγαν στο εξωτερικό. Είδαν ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι όπως εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ούτε να απειλούνται, ούτε να κάνουν, τα ράνουν, ναι, ούτε να βόνονται. Και ξεδιπλώθηκαν ακριβώς. Και βελτιώθηκαν. Του λέμε, ναι, βελτιώθηκαν. Γιατί τότε ήταν 21 χρόνων, 22 ένας, κάτω ήταν 25. Δηλαδή μάλιστα. Πάνω στο πικ τους να ανέβουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Όσον αφορά. Είχε το Λιμιό μάνατζερ τον Κουτσολιάκο, ναι. Στην επανομή θα έπαιζε. Λες, ε. Γενικό αργό το ραγκάτσι θα είχε. Σταμάτα. Άντε τελείωνε. Γιατί ρε με το γιατί ρε τόσο με το Λιμιό, ρε. Άσε με το Λιμιό. Πήγε στην Ολλανδία, έβαλε 10 γκολ, 10 ασίστ. Δηλαδή, έχεις ένα κόλλημα. Άμα δεν χωνέψει κάποιον, πρέπει να σου φέρω εδώ το Λιμιό να το γνωρίσεις. Τι να το χωνέψω, μωρέ, το Λιμιό. Από 15 χρόνια διαφήμιση τον κάνουν, θα λες και είναι το ρεξόνα να πούμε. Πήγαινε στην Ελπίδων και έκανε τη διαφορά. Έβαζε γκολ. Τα παιδάκια τα άλλα πηγαίναν εκεί, μπαμπά, και αυτό ο Λιμιό και διαφήμιση. Απαράταμε με το Λιμιό. Δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε φέρετρο να πούμε. Απαράταμε. Πε το φιλαράκι σου τώρα. Το Precoferation και τα, τα ερείπια των κάτω του Λιμιό. Δεν ξέρω, δεν το χωνεύω. Ο Λιμιό μπορεί να πάρει τσάπλο λίγο να βάλει χώρο να κάνει και εσύ δεν το χωνεύω. Δεν χωνεύονται το Σαλπικίδη, πετούσε 22 χρόνο. Το βρίζα το 14-27. Άντε από εκεί πέρα ουρακοτάνκι τώρα το Λιμιό. Ο αγαπημένος μου παίχτης ήταν το Σαλπικίδη. Μάλλον στο ραδιόφωνο για το Σαλπικίδη. Ουρακοτάνκι τώρα. Το Σαλπικίδη βρίζατε, το Λιμιό. Το Λιμιό, γιατί είσαι το βρίζατε. Άμα κάνει μπουρτ, ναι. Θα βγάλει 15 Λιμιού. Άντε, 30 Λιμιού θα βγάλει. Μα πρίξατε είναι με μέχρι να το γνωρίσει, να συζητούν και να έρθει να πει με καλό παιδί ο Λιμιό. Ψυχούλα Λιμιό. Τι καλό. Είναι μέχρι να το γνωρίσει. Θα γίνουν πάλι κολυτάρια σαν το Βιερίνιο που ανανέωσε χθε. Καλά έκανε. Α, καλά έκανε. Καλά έκανε. Εσύ τι κουνά στο κεφάλι, ρε αμπάμητε. Τι κουνά στο κεφάλι. Το κουνά. Τρία χρόνια εδώ με βγάλει το λαρίκι που έχω βραχνιάσει. Άμα δει καμιά εγκόμενα να καθαρίζει το σπίτι ναι. 10 ώρες τη μέρα, δεν κάνει σεξ. Σεξ δεν κάνει. Τώρα έχουμε τον άλλον εδώ πέρα απέναντι. Ναι, αλλά ο άλλος είχε μεγάλη έκρηξη αλήθειας και ειλικρίνειας και λέει: παιδιά, ναι, έχετε δίκιο, ρε παιδί. Ναι, θέλει δηλαδή να το πει. Ναι, ρε φίλε, άμα κάνει δύο παιδιά, είναι μικρά, μαμού σου του, τελείωσε. Για κάποια χρόνια το ξεχνά αυτό. Το ξεχνά. Άλλο να είσαι ελεύθερο, άλλο να έχει τον χρόνο σου. Τώρα πάνε εκεί, φέρε το παιδί. Πάντων εκεί, κάτω δε πτώμα στο κρεβάτι μία. Δεν μπορώ, κουράσκε, στείλ τον άλλο εκεί. Ό,τι θα κάνει, νομίζει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή τώρα. Μέσα, ρεαλιστικά πράγματα σου λέω. Δεν σου λέω παράξενα. Τα μάξι σου πλημμένο είναι. Το πλέον πριν από, αλλά εγώ κάθε φορά που το πλένω. Βγαίνετε καλά, δύο πριν τα μάξι και εσύ. Να ησυχάσει. Καλημέρα στο δίδυμο. Ραπ. Πες στο φιλαράκι στο Σαράντο να ονομάσει την ώρα που κάνει ράδιο η ώρα του πατακού.
Τρία άτομα έκλεισε χθες, ένας από αυτούς και εγώ, επειδή το στριμώξαμε. Καλά έκανε. Με το Στανιό να πείσει τον κόσμο ότι εγώ χθες άρχισα στο 40. Καλά ωραίο ο Σαράντος. Έκανε ένα άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχω πάρει φράγκο εδώ. Ωραίο ο Σαράντος, ναι, ποιότης, πολύ... σε έκραζε κιόλας, σε έλεγε, είχε και αυτός έκρηξη ειλικρίνεια. Εγώ έκανε. Αγαπάω Σαράντο. Παρότι μα την είπε λίγο. Ήρθε ο κόκκινος 3 παρατέταρτο. Ήθελα να κάνω αφού στι τάσει εργασίε με 3 με 4 λέει δουλεύω. Όπως είσαι λέω, φύγε. Γιατί δεν τον έδιωξε. Βρεάντε μου χαλάσει την ακροαματικότητα, γουρούνι το λέω. Κάνατε χθες νούμερα με το 40 εδώ. Μπούζος, ναι. Τι θα γίνει, λέω έξω κόκκινος. Έξω. Out κόκκινος. Ναι, αλλά με τον Γρηγόρη θα κάνεις τώρα τα web. Άλλο. Δικαίωση του Γρηγόρη. Τι δικαίωση. Δικαίωση του Γρηγόρη. Εγώ όλα θα στα λέω. Δεν έχει, μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. Που είπε ότι θα, που θα πάει, κάτι θα γυρίσει είδε. Πάλι. Κάτι είδε. Κάτι είδε, δεν ξέρω τι είδε, τι άκουσε, αλλά δικαιώθηκε. Εσύ τώρα ψάχνετε να βρείτε απέναντί μου ποιος θα πάει. Ναι. Τι πλάκα έχω. Θα έχουμε τζέρτζελο τώρα. Θα έχουμε τζέρτζελο. Καλημέρα στα κουμπαράκια από πλατεία Λευκού Πύργου. Ποιος μπορεί να το σκεφτεί. Κάνει κολόμπατο. Όχι. Που δουλεύει εκεί πέρα. Φαγάλ, φαγάλ. Ο Φαγάλ. Άλλο. Μα περιμένει εκεί να μα κεράσει. Πάμε εκεί, δεν μα κερνάει. Φοβερά πράγματα. Τι να κεράσει. Πάμε εκεί, ελάτε να σα κεράσει. Πάμε κεράσει. Εκεί και μα φέρει στο τέλο ένα σοκολατάκι. Στο Λευκό Πύργο το εστιατόριο μου λέει, ελάτε να κάνουμε το τραπέζι. Αδερφό, πλάκα το κάνω, τον πειράζω έτσι. Και τον πειράζω. Εγώ τον πειράζω. Έλα σε κεράσω, λέει κάτι πατάτε προπέρσινε να πούμε. Πρέπει να είναι και χαρούμενο τώρα ο Φαγάλ. Γιατί περιβείται εθνική. Σηκώθηκε, δεν έχει κάνει μεταγραφή, σηκώθηκε, διαβάζει πρωτοσέλιδα. Πρώτη μούρη στο καβούρι, ο Νακίμ. Διαβάζω τι είναι αυτό ο Νακίμ, β' κατηγορία Νορβηγία. Και αμέσω σκέφτομαι εσένα. Ω, κάνει αυτό το. Πρώτη μεταγραφή. Πάει ο Μελισανίδης, γέρασε. Τι γέρασε. Τελείωσε. Ο Κουχάσκι λέει, έχει ξεχωρίσει αυτό τον Νακίμ. Λέει β' κατηγορία Νορβηγία, Μιοντάλεν. Δηλαδή αυτό ήταν κανένα τέτοιο. Πήρα τεχνικό διευθυντή, έμεινε ο Κονέ για να του κάνει το. Το Κονέ να πούμε, αντί να το κάνει ο Κονέ, το κάνει ο Κουχάρσκι. Θα πάμε, θα πάμε. Άντε, στους τεχνικούς. Κούλα τώρα του Ζαφυρόπουλου είναι. Άντε τώρα. Θα πάμε στους τεχνικούς διευθυντές γιατί άλλαξαν όλοι. Όλοι. Μέχρι και ο Άρης ουσιαστικά ο Ντομπούργος το χρησιμοποιεί για τεχνικό διευθυντή. Καλά κάνει. Και καλά κάνει, βεβαίως. Καλά κάνει. Άμα ένα βρίσκει. Ο Πάοκ άλλαξε. Η ΑΕΚ άλλαξε. Ο Ολυμπιακός αλλάζει. Φωνάζουν οι Ολυμπιακοί. Γιατί? Μου βγήκαν χθες 2-3 το απόγευμα. Είπανε, σ' άκουσα. Τρελάθηκαν. Γιατί? Δεν μπορούμε να κλείσουμε εδώ και 2 μήνες στον Ελαράμπι. Έτσι, μου φεύγει. Πειράζει, πες, θα πάρετε τον Καμαρά να μην πατάει την περιοχή. Τον Καμαρά τον θέλουν. Τον θέλουν γιατί δεν ξέρουν αλλά μπάλα να για μείνει, αυτό. Να μείνει ο Ελαράμπι. Όχι, λέει να φύγει ο Ελαράμπι για να φύγει ο Καμαρά. Καλά, ετοιμάσου, πες. Τι ετοιμάσου. Τον Καμαρά τον θέλουν. Αλλά όχι να φύγει ο Ελαράμπι. Τον Αντιελαράμπι θα σε φέρουν φόρ που δεν πατάει περιοχή. Πάμε. Γιατί εδώ και 1,5 μήνα κλείνει ο Ελαράμπι, κλείνει ο Ελαράμπι, έχουν τρελαθεί οι Ολυμπιακοί. Θα πάρουν τον Καμαρά να παίξουν. Η χειρότερη λέει προεργασία. Θα πάρουν τον Καμαρά οι Ολυμπιακοί να παίξουν την αντεπίθεση. Τι λείπε, πάλι ξεκινάμε, τελειώσαμε. Ακόμα δεν πήκαμε, ρε φίλε. Ακόμα δεν κάναμε ένα τσου, ένα ντου. Τίποτα. Λοιπόν, Παράγκλα, γιατί δεν ήρθε. Δεν ξέρω, είχε ένα θέμα τη φωνή τη, νομίζω κάτι τέτοιο έγινε. Λοιπόν, έχει τρόπο. Πού το χάνουμε, πού το βρίσκουμε τον Αντίνο. Red Rock, παιδιά, έχει γίνει μοντελάκι. Όλο και... καινούρια ρουχαλάκια 12, που είσαι. 12 και μισή. Θα είσαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Λοιπόν, γιατί για τζιν εξαιρετική ποιότητα, σαν αυτό φοράει ο Αντίνο και αντοχή, πάμε μόνο Red Rock. Που περιμένω την καινούργια παραλαβή τώρα του Μάκη. Είπε, θα φέρει κάτι. Θα φέρει κάτι καινούργιο. Ναι, θα γίνει χαμό. Red Rock jeans, λοιπόν, και εσεί που είστε λίγο παχουλοί. Μην ανησυχείτε, γιατί στη Red Rock θα βρείτε όλα τα νούμερα και υπερμεγέθη Red Rock Jeans από το 1975. Θα πάω τον Αλεμψιόν που είναι λίγο παγουλό σήμερα. Το στείλει και. Το τακτοποιήσω. Και εγώ θα δαθώ με το κουμπαράκι μου, τον Ζακ, να πάρει και αυτό θέλει καλοκαιρινή κολεξιόν. Ο Μοντερέτο με το στούντιο παραγωγή DTV. Α, θέλει 80 ευρώ την ώρα. Φίλε, άμα θε ποιότη πληρώνεται. Η ποιότη πληρώνεται. Πάνε καν εκεί. Άμα θε εκεί θα πάμε. Πάνε εκεί, αδύνατο. Εκεί τσαπατσουλιέ δεν κάνουμε εμεί. Θέλουμε ποιότη να βαραγιάνει εδώ. Να δώσει 80 ευρώ την ώρα και έλα. Red Rock Jeans λοιπόν, ρούχα για όλη την οικογένεια, τις καλύτερες τιμές, απίστευτη ποικιλία σε τζιν, παντελόνια, μπουφάν και ό,τι άλλο επιθυμείτε φίλες και φίλοι. Τώρα και νέες προσφορές με παντελόνια από 25 ευρώ και μπλούζες από 7 ευρώ παρακαλώ. Red Rock Jeans στο πρώτο χιλιόμετρο Λατίνης Θέρμης ή για ηλεκτρονικές παραγγελίες στο redrockjeans.gr. Τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι γιατί η Σμαράγδα μας έχει θέμα τη φωνούλα, είπες τι. Εντάξει, είναι αρρωστούλης. Εντάξει. Οκ, μαμά γαρ. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε δεύτερο μιωράκι πλέον να αρχίσουμε να κάνουμε την καθημερινή μας κούπα στα αθλητικά όλων των ομάδων. Το τριμεράκι που έρχεται μπροστά μας, προσέξτε, μην ξεχάσετε να βάλετε αντιλιακό, να κάνετε άπειρες βουτιές, να φας και ένα, όχι δύο, αλλά άπειρα παγωτά και δροσερά φρούτα. Εκτός από αυτά όμως, να μην ξεχάσει να βάλει και το πιο σημαντικό. Απεριόριστα data, φίλες και φίλοι, γιατί αν έχεις wind. Εκτός από το καλοκαίρι έρχονται και απεριόριστα data για 7 μέρες μόνο με 2,90 για να περάσεις ξέγνιαστα το τριμεράκι σου. Ενεργοποίησέ τα στο MyWind
app έως και τις 13 του Ιούνιου. 42 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κούλ εδώ, παρέα με Κάζα στα πλήκτρα και τον Λούκα Μόντριτς, να δώσουμε έτσι πολύ γρήγορα μια φρέσκια είδηση. Ο 37χρονος Λούκας Μόντριτς, γέρος, ανανεώσε, γέρος, σήκωσε το Champions League, εφτάνει, σήκωσε το πρωτάθλημα και να τον ανανεώνει ξανά η Real Madrid. Κακός. Τι κακός. Τι φτάνει. Φτάνει, το φάγαμε στη μάπα. Τι το φάγαμε, αφού είναι ακόμα σε top level. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Εσύ θα κάνεις. Κάτσε λίγο. Θα έχεις πάει 65. Εσύ. Εσύ, για σένα μιλάω. Ναι, ναι. Και κάνεις νουμεράρες. Ναι. Τι γέρος το φάγαμε στη μάπα. Άλλο συνεχίζεις. Θα πάω 70. Ναι. Και με κάνουν 4 χρόνια συμβόλαιο μετά. Δεν είναι συμβόλαιο, καθόλου. Παθέβραγμα σαν το Παπαδάκι. Δεν το κάνω. Λοιπόν, ο Μόντις, με τον οποίο σήμερα λες εσύ ξεφωνίζεις, φέτος είχε 12 assist, 45 μάτς. Έβαλε 5 γκολ. Το διοικεί είναι προβλέπειν. Ωραία. Ένα χρόνο τον κάνει η Ρεάλ επομένως ακόμα συμβόλαιο. Γιατί σου λέει αυτός με 45 μάτς και 15 assist φέτος, του χρόνου μπορεί να μου τα ξανακάνει. Εντάξει. Άμα δεν το ξανακάνει, δεν τον ανανεώνω. Όπως μαζεύτε. Ναι. Μαζεύστε όλα τα καπί, δώστε τους εκπομπές. Όλοι μαζί. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά χθες ο Σαράντος που τον ξεπατώνεις που είναι 70, δεν είσαι. Ο Σαράντος είναι φίλος μου. Και ο Βιερίνη το συμπαθώ. Ο Μόντι δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω. Κοίτα να δει. Δηλαδή αξιολογεί πράγματα, καταστάσεις μόνο με τα προσωπικά του θέλω. Όχι γενικό. Καιρός δεν ήταν να το κάνω και αυτό. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν έχει κανένα συμφέρον όμως εδώ για τον Μόντριτς. Ποιον το συμφέρει σε εσένα να πει ότι. Δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Α, δεν σ' αρέσει η φάτσα. Δηλαδή. Είσαι σαν κουνούπι. Σαν κουνούπι είναι, δηλαδή. Σαν τον Κυρτζίκη. Σαν να είναι ο γιος του Κυρτζίκη να πούμε. Ο Κυρτζίκη θα μ' έκανε εδώ, ίδιο ο Μόντριτς θα ήταν. Δεν έχει άδικο, το μοιάζει πολύ, ρε φίλε. Ο γιος του Κυρτζίκη να πούμε. Ο γιος του Κυρτζίκη, εντάξει. Όχι, Ρεντίνο, απλά εγώ στο ανέφερα ψυχολογικά να το σχολιάσουμε. Χωρίς. Γιατί... Μικρά χίλια εκεί πέρα. Σαν το Μακέδα ένα γιατί πράγμα. Γιατί για το φίλο του Βιερίνια πλέον. Όχι, δεν το είδε. Ο ωραίο άντρα είναι και από ό,τι είδα. Ναι. Δεν είναι και πολύ κοντό. 1,71. Καλά, ρε Βαγάσα. Τόσα χρόνια του λέω δεν είναι τόσο κοντό. Είναι 71. Ένα τόσο. Ναι. 4-5 πόντου πιο κοντό. Ναι. Δηλαδή, πολύ καλό. Βάλε το. Έχει δίκιο πάντοτε ο Κωστής. Βάλε το να διαισθηθεί εσύ. Μην πω πώ άνθρωποι χωρί να καβαλεί καλά με εδώ και καιρό. Έτσι. Λοιπόν, είναι φοβερό τώρα. Δεν είναι και κοντό τώρα. Μπαίνει μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Ναι. Στο στη φανέλα. Εγώ, ναι, μου γιατί είναι και καλό παιδί μέσα σου, έτσι, ναι. Είναι και ψυχάρα. Το λέει ένας, δεν σε περίμενα λέει τόσο κοντό. Δεν είναι απαντά ο Βιερίνη. Ναι. Του ξανά λέει, δεν σε περίμενα τόσο κοντό. Πάει η γυναίκα του Βιερίνη, του λέει, και εγώ δεν σε περίμενα τόσο κοντρό, του λέει. Κοίτα κάτι κοιλιές λέει που είσαι τα λοιπά. Άμα θες. Λέω, είσαι Ραπτόπουλος, λέω νούμερο 2. Άμα θες, ναι. Καλημέρα ομορφόπαιδα. Εμείς τώρα. Εδώ, πρέπει, να είναι του, ναι. Πρέπει να είναι του Βιερίνη η γυναίκα υδροχώος κι αυτή. Α, η Βάσο, δεν ξέρω. Ναι. Καλή εκπομπή από σύνδεσμο φίλων Γιάννη Πάγκου. Ο Ραπτόπουλος θα πει καλό λόγο μόνο για τον Λινιό, αν τον παντρέψει ο Πασχαλάκης. Το Λινιό να παντρέψει. Τότε ώρα. Είναι φιλαράκια, να ξέρεις. Ποιος, ο Πασχαλάκης με τον Λινιό. Ναι, βέβαια. Δεν μου είπε τίποτα ο Πασχαλάκης. Άντε να αρχίσουμε να αλλάζουμε, παιδιά. Είναι πολύ εύκολο. Συνδέεις τον Πασχαλάκη με όποιον δεν συμπαθεί ο Ραπτόπουλος και γίνεται αμέσως. Τι παιχτάρα αυτό είναι. Μόνο αν με πάρει τηλέφωνο ο Πασχαλάκης. Ναι, και και μου πει το φιλαράκι μου. Ο Λιμιός θα το παντρέψω κιόλας. Θα το παντρέψω κιόλας. Λοιπόν, αφιερωμένο στο ραπ εδώ στέλνει. Ωραία πάντως. Σήμερα θέλω να φάω πάντως κάνα κοτομπιφτέκι. Μην τρως πολύ κρέας, ανεβάζει τη χοληστερίνη. Κοτομπιφτέκι είπαμε. Δεν έχω χοληστερίνη καθόλου, ποτέ δεν έχω. Τώρα δεν έχει. Τώρα δεν είναι, πότε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έχει. Καλά, χτύπα. Μην έχει ποτέ. Δεν έχω χοληστερίνη καθόλου. Δεν το έχουμε γενικώ στο σώμα μα. Χοληστερίνη δεν έχω. Τρώτε ό,τι θέλετε. Τρώμε, ναι. Δεν έχει δει του μπαρμπάτρου και πάνω. Κάθε μέρα αυτοί ψήνουν. Και εγώ δεν κόλλησα. Δηλαδή. Πώς το λένε, κληρονομικές ασθένειες. Ναι, αυτά είναι και κληρονομικά, ναι, πολύ, ναι. Αιματολογικά. Κάθε μέρα σου βλύζουν αρνιά και κοκορέτσια τώρα. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Μπορεί... καλό είναι αυτό, βέβαια. Εγώ έχω ένα φίλο τον Πατρίκιο. Πατρίκιο, ναι. Ο οποίος θα πούμε είναι 470 κιλά. Αλλά δεν έχει χοληστερίνη καθόλου. Και έχει 190 χοληστερίνη. Και μια ξαδέρφη του ναι. Τρέχει μαραθώνιο και έχει 250. Αυτή που τρέχει μαραθώνιο. Τρελαίνει άλλη. Ναι, είναι να τρελαίνε. Η τρελαίνει άλλη. Μπαίνει χάπι άλλη για το αυτό και τρέχει χιλιόμετρα. Και ο Πατρίκιο τρώει τα τεράτου και δεν έχει χοληστερίνη. Εγώ τρελαίνω με τον Μπάντζιο. Το δικό μας. Ποιος? Το μάτζο. Τρώει πίτσες, τρώει μπέρδε, δεν βάζει ούτε ένα κιλό. Εγώ, άμα φάω ένα κομματάκι πιτσούλα καημένος, ένα. 55 εκατοστό βέβαια η πίτσα. Έτσι, το κομμάτι. Ένα κομμάτι 55 εκατοστό και ο μάτζο να το φάει, κάτι θα βάλει. Ναι, εγώ κατευθείαν ό,τι τρώω το βάζω κατευθείαν. Ναι. Το δευτερόλεπτο. Αυτός μπορεί να το φάει την άτα και τα γιάννη. Αν περάσει τα 50, να δεις πώς θα γίνει. Ναι. Χειρότερα. Ο μεταβολισμός. Αλλάζει. Ανά τριετία έχει δίκιο εδώ. Τι είναι, στο αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Έτσι, λοιπόν, του πάνε τα ασπρόμαυρα και έχει βάλει εδώ το Hulk ένας φίλος, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, εντάξει, του πάνε τα άσπρα μαύρα. Και εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έχει τέτοιες διαθέσεις. Α, έρετε τις μεταγραφές. Γήπεδο θα κάνετε.
Α, θες να πάμε κατευθείαν στο θέμα του. Πού κατευθείαν το κολοθογυρνάς, τώρα κάναν 3-4. Θα το πω, θα πάμε, είναι βασικό θέμα. Είναι, αλλά πρώτα περίμενε λίγο. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Σήμερα πρέπει να πανηγυρίζει όλος ο όμιλος εδώ. Ναι. Για το προεδρικό διάταγμα, να βάλει μια φωτογραφία πρωτοσέλιδο του κ. Μητσοτάκη. Δεν βγήκε ακόμα στο ΦΕΚ επίσημα. Υπογράφηκε. Πρέπει να μπει στην εφημερίδα κυβερνήσεως. Διέκοψε την απεργία ο Μπούτσος για να πει την είδηση, να πούμε. Η είδηση μπορούσε να πει. Δεν μπορούσε να κάνει εκπομπή. Απλά να αναφέρει κάτι μπορούσε να το κάνει. Ναι. Γιατί είχαμε στάση εργασίας. Δεν είχαμε μια είδηση, ένα λεπτό. Τα ξάκουσα και μέχρι και την ώρα. Μήπως το βάλουν και μια κίτρινη κάρτα. Δεν τρως κίτρινη κάρτα γι' αυτό. Φοβήθηκα. Είχαμε στάση εργασίας. Δεν ήταν απεργίες. Απλά είχαμε στάση. Ναι. Μια ειδησούλα, ένα λεπτό. Κράκ που ήταν γιατί πολύ. Γιατί είχατε στάση εργασίας. Α, δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν ξέρω. Ούτε εσύ ξέρει. Έκανε στάση δηλαδή. Αλλά δεν εγώ δεν έκανα. Θα έκανε όμω. Δεν έκανα όμω. Όχι, όχι, θα έκανε άμα. Αναγκαστικά θα με βάζει. Λοιπόν, είσαι δημοσιογράφος. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Είσαι συνάδελφος με τον Κόκκινο. Γιάννης από Βέλγιο, Φαρσαλινός, καθοδόν για δουλειά. Νικόλα μου, διόρθωσε το αν θες. Δεν είπε ότι θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των εποχών χθες, αλλά θα είναι καλύτερο από το περσινό. Την αγάπη μου. Το διορθώνω, Γιάννη. Έτσι, για το φετινό πρωτάθλημα, λες. Όχι, τώρα, πρωί τώρα, να διορθώσουμε το χθεσινό. Εντάξει, δεν πειράζει, όχι, όχι. Σιγά τώρα, μη σε βάλουμε και στον πίνακα τώρα. Τι εκπομπάρα χθες με τον Σαράντο Τίμιοθ, λέει. Και λέει και άλλα τα οποία δεν τα διαβάζω γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν κάποιοι. Μας κακομαθαίνεται, κύριε πρέσβη, έλα ρε Κουλιανέ, αλλά με αυτό που έχεις δίπλα σου κόλλησες και εσύ μουφαδίλα. Όπα, μουφαδίλα κόλλησα, λέει ο άλλος εδώ. Ναι, μας κακομαθαίνεται, κύριε πρέσβη, το βρήκαν τρελά αγόρια. Καλησπέρα από το Κόσοβο. Χαιρετίζουμε εδώ το φιλαράκι μας, τον Ηλία, τον Ιάκωβο. Λοιπόν, θες για το γήπεδο τώρα. Τι φωτογραφία είναι αυτή. Εσύ με μια. Α, με τι. Ναι, ναι, αυτή την πιζόλα θα ακούτε. Σταμάτα, δες εδώ τι κάνω εδώ, Ηλιάδης. Φωτογραφία με του Μουχάλη τη γυναίκα. Μη ζηλεύει ο Μουχάλη και με μαχαιρό. Όχι, όχι. Να. Καλημέρα, γοητευτικά αγόρια. Ναι. Εμεί είμαστε αυτοί. Έλα, ναι. Καψούρα μου, Παοκάρα, ναι. Δώσε μεταγραφέ. Ναι. Μεταγραφέ δεν ξέρω. Καλημέρα από Σίδνεϊ, Λίβερπουλ, Παοκάρα. Ναι. Ερχόμαστε Δευτέρα να πάρουμε κανένα μπετόνι βεζίνη. Εδώ είναι πιο ακριβή, λέει η βεζίνη. Μάλιστα. Κλειδώστε τα κολάμαξά σα και περπατήστε. 2,40 η βεζίνη, έτσι. Περπατήστε, δεν σα λυπάμαι. 2,40, ναι. Ναι. Δεν σα λυπάμαι καθόλου. Δεν μα λυπάμαι, δηλαδή. Ερώτησε εσένα και στον Κωστή. Κουλ. Θα βρει ο Πάο Κάξιο αντικαταστάτη όπως το Πασχαλάκι. Γιατί να μην βρει, άμα πληρώσει, θα φέρει. Απλά τα πράγματα. Δεν κατάλαβα. Θα βρει, λέει ο Πάο, λέει άξιο αντικαταστάτη του Πασχαλάκι. Αφού βρήκε. Δεν τέλειωσε ακόμα. Αυτό δεν απάντησε. Δεν τέλειωσε ακόμα. Ο Πάο λέει βγάζει μια σιγουριά. Ο Πάο, άμα ρωτήσει και πάρει κανένα τίποτα. Πάρτε το Διούδη. Θα τον έπαιρνε το Διούδη. Τώρα με βάζει σκέψει. Δεν τον έπαιρνε. Γιατί φοβάσαι τη μέση του. Ή ότι... Γιατί δεν τον πάρει το Διούδη. Καλώς δεν είναι. Τον έχεις δεύτερο. Είπες θα πάρεις καλύτερο από τον Πασχαλάκη. Ναι. Ο Διούδης. Καλύτερο. Δεν είναι καλύτερος. Δεν είναι καλύτερος ο Διούδης. Όχι. Δεν είναι μία ή άλλη. Όχι. Δεν είναι. Λες δηλαδή ότι ο Πασχαλάκης είναι καλύτερος με την έτσι μπάλα λέω, και με τις συνεξόδους από τον Διούδη. Εγώ λέω ότι ο Διούδης είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος. Θα τον έπαιρνε στη Λίβερπουλ ο πρόεδρος. Θα τον έπαιρνε σαφώς. Με τον Άλισον μαζί. Τώρα να ήρθε και άλλο μήνυμα εδώ όμως εδώ πέρα. Λέει τι έγινε. Λέει ο Πασχαλάκης, λέει πού είναι το κουμπαράκι σου. Λέει όλο προτάσει και ακόμα ελεύθερος είναι. Βιάζεσαι, φίλε. Ένα. Και ο απέριμενα να δούμε τα γήκη. Στον Ολυμπιακό θα πάει. Θα πάει, λες. Θα διώξει Κρίσον, θα διώξει Τζολάκι. Και θα παλεύουμε τον Βάσλη για την θέση 1-2. Εσύ πάρει τον Τζολάκι στον Πάουκ να βάλει πρωτάθλημα του χρόνου. Ας τα κάνω εγώ, ρε φίλε. Εγώ σε ρωτάω κάτι και απαντάω. Πάρει τον Κρίσον, εσύ, ρε παιδί μου. Εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο και σε απαντάω. Όχι, λες, θα διώξει τον Κρίσον και τον Τζολάκι. Ναι, για να παίξει. Πάρει του εσύ να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτού όμω. Πώ πάρει. Είναι σαν μου λε, φάει αυτό, ενώ σου λέω δεν θα φάω. Πάρει πρωτάθλημα με τον Κρίσον και τον Τζολάκι. Μήπω μόλι έμαθε ο Πασχαλάκη είναι φίλο και με τον Μότριτ. Λέει εδώ πέσω κουμπαράκι σου. Λέει μιλάνε, λέει στο διαδίκτυο με τον Μότριτ. Τότε να μιλήσω και εγώ με τον Μότριτς στο διαδίκτυο αφού. Να γίνετε φίλοι. Να γίνουμε τριάδα και. Με τον Λούκα. Ναι, ναι. Καλημέρα, κούλα. Αυτό και το ράπο Αντζελότη σήκω στην κούπα και βγάζει γούσα στα 62 του. Και μου δίνει τον Αντζελότη σε μια φωτογραφία. Με το πιπίνι. Ποιο πιπίνι, η γυναίκα του. Η γυναίκα του, αυτό είναι 55 είναι. Ωραία να. Γυναίκα είναι. Τι να, δεν νομίζω να είναι 55 του Αντζελότη. Δεν νομίζω να είναι 55 γυναίκα. 55 είναι το Αντζελότη. Δεν νομίζω. Παιδιά, στείλτε λίγο εσεί οι γκοσυμπάδε. 55 είναι, 62 είναι αυτό. 62 είναι σίγουρο αυτό. Ωραίο ζευγάρι. Και μια χαρά κρατιέται για 62 κι αυτό, έτσι. Μια χαρά κρατιέται. Και άλλη κρατιέται μια χαρά. Να, δεν τη βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το πισινό. Τη αρέσει ο πισινό. Τη αρέσει 30 με τέτοιο πισινό. Μια χαρά. Έχω δει. Ναι. 30 30 είναι. Πάρε στο Κιλκί εκεί πέρα και μια δεν θα ήθελα να πάω στο Κιλκί, τρε άνθρωπε. Κατευθείαν σου δεν θα πάω. Όχι, θα πάω. Πάρε στη Γουμένησα να βρει 30 με ούτε τέτοιο πισινό. Γουμένησα θα πάω. Πάρε στη Γουμένησα πάλι. Λοιπόν. Πάρε στον Πολύγυρο. Νίκο, χθε με το 40 χθε κλάψαμε, λέει. Σε ξεφώνησε χθε 40. Συνέχεια, έτσι μου λένε εδώ πέρα. Ο ταφεντικό ήταν βλέπει. Ξεπάτωσε, λέει, κράξι μου να δει τον παράξι. Ο ταφεντικό ήταν ακούει 40 Ραπτόπουλο, τρελαίνεται. Γουστάρι. Μα του λέω, τι το θε τον κόκκινο 3 με 4. Γιατί ρε, να μα διαλύσει τώρα. Α τον άλλο. Η πάρα. Μαγεία με τον κόκκινο δεν πρέπει να χαθεί. Υπάρχει μια μαγεία. Βρε, πώ θα κάνω εγώ μία με 4 και αν μου γίνει τι 3 ο άλλο.
Ναι, θα αλλάξει κατευθείαν. Πρέπει να βάλει άλλο τέτοιο. Ναι, δεν σωστά. Κάνω αλλαγή. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μηνυματάκια σα. Φτάνει. Και πάμε στο θέμα το οποίο τσουρουφλίζει. Με καθόλου δεν τσουρουφλίζει. Λοιπόν, χθες είχαμε την ενημέρωση ότι υπογράφει το προεδρικό διάταγμα για την Τούμπα. Ναι. Έτσι, και επίσημα περιμένουμε βέβαια να εκδοθεί και επίσημα στο ΦΕΚ. Καλά, το εντάξει, αυτό τυπικό είναι. Τυπικό, αλλά να το δούμε. Κάτσε, το δούμε, φίλε. Αυτό ο Μπούζος τελείωσε. Ο Μπούζος είναι αρτιότερος από το ΦΕΚ, να πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό έγινε, δεν το συζητάμε. Τους το είπαν οι νεοδημοκράτες, πήραν τηλέφωνο. Ναι. Μόλις έγινε, πάμε πήραν τηλέφωνο. Είδα εδώ δηλώσει μετά τώρα όλους εκεί. Είναι ο Καλαφάτης. Καλαφάτηδες, δήμαρχοι, έτσι, αλλιώς, ορίστε, εμείς τα κάνουμε, λέει ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γιατί είναι προεκλογική περίοδο. Εντάξει, άρεσε η προεκλογική όταν περίοδο. Όταν τον Πάουκ τον είχα στριμώξει στη γωνία, δεν είδα κανένα όμως από αυτού να πάνε στη ρίξη. Τώρα, αν θε να πάρει κανένα μπόνου από κανένα βουλευτή. Όχι, δεν θέλω. Πε το να ξέρει. Δεν έχω πάρει τίποτα. Ζόρισε το να σου μάθω εγώ πώ θα παίρνουν οι Αθηναίοι. Πώ παίρνουν οι Αθηναίοι τα λεφτά σου μάθω. Για πε πώ παίρνουν οι Αθηναίοι πώ θα παίρνουν λεφτά. Γιατί εδώ είστε και βόδια να πούμε. Είμαστε. Ζώα, ναι. Μόλις θα πούμε έρθει ο βουλευτής ψηλωμένος. Εδώ. Ναι, είναι προβληματική περίοδο. Πρόσεξε να δείτε. Ψηλωμένος. Μόλις ψηλωμένος, μόλις τους παίρνω τηλέφωνο από τη Ριγίλης. Ναι. Πάτε πείτε τα χαϊβάνια εκεί στη Θεσσαλονίκη ότι εντάξει το τέλος. Το τέλος το προεδρικό διάταγμα. Ναι. Παίρνει τον Μπούζο τηλέφωνο ψηλωμένοι να πούμε. Το φτιάξαμε. Το φτιάξαμε και εντάξει και τα λοιπά ψηλωμένοι. Μόλις πάνε να βγουν ψηλωμένοι. Ναι. Προεκλογικά τους λέει το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε κάτι ηχητικά. Τότε που κάνατε τις κότες όταν φωνάξαν οι Παοξίδες στο παλατάκι σου. Να πούμε και τα λοιπά. Άναγια, λοιπόν, όταν τον Πάοκ τον στέλνανε με τη Μαρούπα Σιξάδη λοιπόν, και να το ρίξουν και να κάνουν. Για πες. Πες το Μητσοτάκι. Θα μου έλεγα εγώ αν ήμουν. Εγώ, ναι, εγώ. Εσύ. Πες το Μητσοτάκι να κόψει ένα κονδύλι. Πώς? Κονδύλι. Α, κονδύλι. Κονδύλι. Κονδύλι, ναι. Διαφήμιση και τα λοιπά. Νόμιμο. Νόμιμο. Όπως τα δίνει στον Τράγκα και μετά το. Ναι, και Μακαλαφράκο να σα κάνουμε. Προμόσον. Διαφήμιση. Ναι. Αλλιώς άστε το ψήλωμα, γιατί θα βάλω τον Ραπτόπουλο να σας βρίσκει. Θα βάλω τον Pitbull να δαγκώνει. Κατάλαβες. Θα βάλω τον Καζαμπάκα, ψάξει έτσι, λίγο τα ηχητικά. Έτσι γίνονται οι ναι, δουλειές κάτω στην Αθήνα. Ναι. Εδώ πετάμε χαρταετό την ώρα. Θέλετε τρεις φρέντο για να ξυπνήσετε το πρωί. Και σε κάνω εγώ τώρα ερώτηση. Χαϊβάνια. Ερώτηση. Λοιπόν, οκ, okay, ήρθε το χαρτί που θα το δούμε σε εφημερίδα κυβερνήσεως. Πρώτη σελίδα οπωσδήποτε. Πρώτη σελίδα, πρώτο σελίδα. Ναι, βέβαια, είναι πρώτη σελίδα σήμερα το θέμα αυτό. Συμμέτρος που είναι το πρώτο θέμα. Εντάξει, άλλες σας. Καλά, εγώ άμα ήμουν διευθυντής, δεν το έβαζα. Γιατί τι θα έβαζες εσύ. Θα έλεγα τους βουλευτές. Ανοίγει ο δρόμος για Νέα Τούμπα και δίπλα ναι, η παιχτάρα ο Ράφα Σουάρες. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι παιχτάρα ο Ράφα Σουάρες τώρα, έτσι παίρνω το ρίσκο. Εντάξει, ρε, γιατί να μην το βάλει πρώτη σελίδα το Σουάρες, σάμα ότι θα δείτε κανένα καλύτερο μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο να δείτε, αυτό θα δείτε. Ο συγκεκριμένος είναι παιχτάρα. Έτσι. Γι' αυτό το έχει πρώτη σελίδα. Ξέρει τι βάζει. Δεν δείτε άλλη παιχτάρα. Λες. Βγάλετε το φωτοπηδιά. Κάτσε, μη δω κανένα Μπαλτέ. Βάλτε. Μη δω κανένα Μάρτινς. Και κρύβεστε. Βρε. Κοιτάξτε καμιά φαγάνα τώρα. Βρε. Κοιτάξτε καμιά φαγάνα. Γκρεμίσει καλά του. Πλήρης επιβεβαίως λοιπόν τη μία. Ανοίγει ο δρόμος για τη Νέα Τούμπα. Υπεγράφει το προεδρικό διάτομα. Εκδίδεται και το ΦΕΚ αυτό που λέμε νωρίτερα. Και τώρα σε κάνω ένα ερώτημα. Πάρε αυτή την εφημερίδα. Την κρατήσω αρχείο. Όσο είναι 8 έκδοτο. Βάλτε δίπλα στο 8 τη Παναγιά και του Κούδα από την άλλη μεριά. Να έχει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ναι. Με χρόνους και καιρούς όταν θα γίνει το γήπεδο το βλέπεις. Το 26. Λοιπόν, ερώτησες. Ναι, ωραία, εγώ σε ρωτάω. Μάλιστα, ναι. Τελειώνει αυτό, τελειώσαμε έτσι. Μπράβο. Η μπάλα πάει στον Ιβάν Ζαβίδη. Εσύ τι λες, θα γίνει, δεν θα γίνει το γήπεδο. Όχι. Γιατί το λες το όχι. Τώρα να ακούσω το όχι. Το λες το όχι για αντίδραση, για να τσιγκλίσεις, γιατί είσαι και γνωστός παπατσίγκλας. Έτσι. Χθες τρελάθηκα με τον παπατσίγκλα όλοι. Θα σου πω άμα γίνει το γήπεδο. Ναι. Αν δω. Ο Ιβάν παρεπιπτόντως. Σε ποια εταιρεία θα αναθέσει ο κύριος Ζαβίδης το γήπεδο. Τι υπονοείς. Υπονοώ άμα δεν τα πάρει το Γεραπετρίτη ο Πεθερός, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ποτέ. Α, λες, πρέπει να το πάρει πρέπει το έργο στο κράτος. Λίγο, δηλαδή πρέπει τα 100 εκατομμύρια τα πάρει το κράτος. Πρέπει δηλαδή, να είσαι και λίγο ξύπνη πώς θα γίνει. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι δεξιά με κομμουνιστική φιλοσοφία. Άμα δεν τα έχεις καλά με το κράτος δεν κάνεις δουλειά καθόλου. Άρα θα είστε ξύπνη, θα πάτε, θα πείτε τώρα αύριο, θα στείλετε τον Καγκάτσι με τα μάγουλα να πούμε γιατί πάχει είναι και λίγο και τον άλλο τον Κυρκυρ. Να πάτε να πείτε, χτυπήστε στη Ριγίλη σε ένα ταξίδι. Πάτε, βρήκετε και τον φίλο μας εκεί, τον αντιπρόεδρο της Βουλής. Mm-hmm. Εντάξει, θέλουμε να δούμε και τα λοιπά. Τον κύριο κατασκευαστή ή κατασκευαστική εταιρεία που είναι με τη Νέα Δημοκρατία προσκύμενη για να γίνει το γήπεδο. Αλλιώς γήπεδο δεν άδειται. Και άμα η Νέα Δημοκρατία δεν βγει στις εκλογές. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς. Εσύ τι λες, εσύ κουλιά. Λέω τώρα ποιος θα βγει σε εκλογές. Μπορεί να βγει σε κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία λέει. Ποιος θα βγει δηλαδή. Ναι, ρε, ποιος θα βγει στις εκλογές. Και αν σου λέω έχουμε συγκυβέρνηση. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Όχι, okay. 8 ακόμα κάτι ή τεράστια. Φάσουμε 10%. Ξέρεις ναι, γιατί. Ναι. Μόλις θα γίνουν οι εκλογές, θα πετάξει τους λιγούριδες και ένα κομμάτι ψωμί προεκλογικά και θα τη βγάλουν. Ναι. Θα πετάξει τα κανάλια, τα συστημικά 5 ειδήσεις και τα χαϊβάνια θα πιστούν και θα. Πάντως, για το θέμα. Εύκολη είστε.
Για το θέμα του νέου γηπέδου. Ναι, εύκολη, ναι, ξέρω. Εύκολη είστε, καϊβανάκια. Για το θέμα του νέου γηπέδου, ναι. Για μένα καθυστέρηση μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με έναν τρόπο. Για το Καφτατζόγλου. Ποιο Καφτατζόγλου. Καφτατζόγλου. Το ρυθμίζει. Πού θα πάει ο ΠΑΟΚ για να κρεμίσει την Τούμπα, θα πρέπει να έχει το οκ ότι θα πρέπει να πάει να παίξει κάπου. Πάλι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πού θα παίζουν, στον αέρα. Φτιάξτε το Καφτατζόγλου εσείς. Το θέμα δεν είναι να το φτιάξω εγώ, να με επιτρέψουν να παίξω. Πάτε και πέντε περιπολικά σας φυλάνε. Πάντως, για την κατασκευαστική που είπες, η τελευταία ενημέρωση που είχα από ρεπορτάζ που είχαμε και εδώ στην Μέτρο Σπορ, πριν από κάνα χρόνο, ενάμιση βέβαια, από θυμάμαι. Τι λέει. Η κατασκευαστική ήταν από εταιρεία Τουρκίας, τώρα πριν από ενάμιση χρόνο. Άμα είναι από εταιρεία Τουρκίας. Που είχαν φτιάξει πάρα πολλά γήπεδα τότε στην Τουρκία και αυτή έχει το know-how, ρε παιδί μου. Ρε θες γήπεδα. Στην Τουρκία φτιάξαν 8-9 γήπεδα μέσα σε 3 χρόνια. Ρε θες γήπεδα. Πώς δεν θέλω. Πάνε και σε ενός υπουργού συγκερή να το κάνεις. Παπάπλα τελειώνω, να φεύγω. Άντε τελειώνω. Αλλά πρόσεξε τώρα, κάτσε λίγο. Θέλουν γήπεδα αυτοί. Πρόσεξε, τα λεφτά. Με ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Τα λεφτά δεν θα τα βάλει το κράτος. Θα τα βάλει ο Σαββίδης όμως. Δεν έχει σημασία. Πώς. Καμία σημασία. Πληρώνω ότι θέλω κάνω. Σου θα δώσω ένα φορά. Θα σου δίνω τον Καφτατζόγλου. Α, δεν μου δίνει τον Καφτατζόγλου. Θα πάω στο Μακεδονικό. Πού θα πας. Θα πάω στις Καλαμαριάς. Πάνε όπου θες. Θα πάω στο ΟΑΚΑ. Πάνε όπου θα πάω από Θεσσαλικό. Πάνε. Τι να κάνω, θα γίνω τσιγκάνος. Για 4 χρόνια θα γίνω τσιγκάνος. Θα μετατραπείς από Αιγύπτο σε τσιγκάνο δηλαδή. Τι μπράβο είσαι. Άλλο που δεν θέλει. Σόφιος. Θα γίνω τσιγκανάκι, τζίψι θα γίνω. Τι φταίω εγώ, αν έχω τσιγκάνα καρδιά. Λοιπόν, άρα εσύ ερώτηση Κρίσος. Το Σαββίδη τον εμπιστεύεσαι. Βεβαίως. Άλλο δεν εμπιστεύομαι. Ποιον. Δεν λέω. Δεν λέει, άμα απαντούσα εμείς έτσι. Φοβάσαι. Φοβάσαι το πεις. Φοβάσαι. Δεν για πες. Σήμερα τι έγινε σήμερα. Το μεσημέρι. Τι θα γίνει σήμερα. Δίνω εντολή. Όπα, εντολή. Όπα, δίνεις εντολή. Κάτσε ρε, τι είσαι ο σούπερ διευθυντής, υπερδιευθυντή. Άκου, έπρεπε να το βλέπατε και τη στάση. Ξαπλάρει πίσω. Δίνω εντολή διευθυντή μας. Λέγε ρε σούπερ διευθυντή. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Είναι εδώ ενωμένος. Θέλει να ακούσει μια συνέντευξη. Τον κύριο Κατσαρή εδώ πέρα. Θα πρέπει να το βγάλει κάποια στιγμή. Άμα δεν βγάλετε τον Κατσαρή. Το θεματοφύλακα του. Μπράβο. Α, και τώρα που είπες για Κατσαρή και ΠΑΟΚ. Ναι. Θα γίνει μια ίστατη προσπάθεια. Ίστατη προσπάθεια να μείνει ο Καλματζίδης από ό,τι έχω μάθει. Ίστατη προσπάθεια. Κάντε ένα έργο. Να πάει για να ξέρω. Ναι, υπάρχει θέμα, σου είπα. Υπάρχει θέμα. Κάντε, παλιά τα κάνατε. Ίστατη προσπάθεια. Κάνατε κάτι ιεράνου, θα μισά τα πράγματα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που θέλει νοικοκυρεμένο τον Αριστέχνη και ο Κατσαρή. Πάρα πολύ μου αρέσει. Να μην χρωστάει, να είναι. Σάλιο, όχι, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βρει έναν τρόπο να είναι ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή στα θύματα που έχει γίνει. Τι θέση τώρα. Το μεσημέρι θα ήθελα με σεβασμό να ακούσω μια συνέντευξη του κυρίου Μπούζου. Έχει καλές σχέσεις. Ο κύριος Κατσαρής με εδώ πέρα έχει καλές σχέσεις. Έχει καλές σχέσεις να αρχίσει αυτό το ραδιόφωνο. Απλά εμείς είμαστε εδώ. Αρχίζει την αέρα, δύο που να είναι, δεν με νοιάζει. Όχι, σε εμά. Όπου θέλει να βγει ο άνθρωπος. Να ακούσω μια συνέντευξη. Χαρμόσυνη. Θα είναι χαρούμενο. Πρέπει να βγει. Σήμερα είναι η είδηση τη χρονιά για τον Θα είναι χαρμόσυνη το πρωί. Μαζί με τον Αριστέχνη πρέπει να συνεργαστούν. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Καλά, δεν τα λέω. Όχι, τα λες πολύ καλά. Α, είδε το κουμπαράκι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάρουμε την άκουσα να πάμε λίγο όξο. Για να έρθουν. Όξο να πάμε. Όξο από εδώ. Για να έρθει ο κύριος Βαραγιάννης με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και να επιστρέψουμε λίγο εμείς μετά αμέσως με τα μεταγραφικά, με τα μηνύματά σας. Ζαμπετάω! Ναι, δεν του το είπα αυτό. Αυτό δεν το έχω πει. Θα κλάψουμε μετά, θα το βάλω. Όξο! Τώρα, περίμενε. Λοιπόν, όξο βρε. Αλλά η μακράν καλύτερη εταιρεία συγκολητικών υλικών, μονωτικών και σφραγιστικών είναι η εταιρεία Διαλυνάς. Ό,τι πάρεις φίλε εκεί που με ακούς απ' έξω από κόλλες, σφραγιστικά, μονωτικά, δεν θα πιστέψεις πόσο δυνατή αντοχή έχουν. Η κόλλα turbo πραγματικά όπως σας κάνω δεν υπάρχει. Είναι δυνατότερη και από την άμυνα της Real Madrid που δεν δέχεται γκολ ούτε με αίτηση παιδιά τελευταία. Πιστέψτε με, έχω κολλήσει με turbo και κόλλησα κι εγώ. Ό,τι θέλετε λοιπόν να κολλήσετε αυτή να πάρετε. Κόλλα turbo, ο γιατρός της συγκόλλησης. Τούρμπο παρακαλώ, επιστρέφουμε δρυμύτεροι, μπαίνουμε στα αμυγός ποδοσφαιρικά. Κλαμάς στη Θεσσαλονίκη, λίγο υγρασία, λίγο το μετρό, αλλά για τη διασκέδαση δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα καζίνο στην Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Έχουμε ένα καζίνο με μια τεράστια ποικιλία υπερσύγχρονων και πιστοποιημένων παιχνιδιών. Παίζουμε σε slot machines που δίνουν τεράστια jackpots καθημερινά. Παίζουμε με τη μέγιστη ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ένα καζίνο και με την καταλληλότερη και καλυτερότερη εξυπηρέτηση. Παίζουμε σε ένα καζίνο που υπηρετεί διασκέδαση και το αποδεικνύει έμπρακτα καθημερινά. Στο Ρίτε σε καζίνο Θεσσαλονίκη λοιπόν, η διασκέδαση είναι στα φόρτα της, γι' αυτό και είμαστε
Πόρτσα Ρίτζενσι. Καλημεράρες σε όλα τα φιλαράκια και τις φιλενάδες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, όπου κι αν είστε. Μπήκαμε. Αναγκαστικά ακούνε οι φουκαριάρες. Πες πάντως στο μέσο όρο ηλικίας με το 40 λίγο κάποια στιγμή ήταν από 75 και πλάς. Έτσι που σας άκουσα. Κοίταξε, γιατί εσείς το απόγευμα τι έγινε. Πόγευμα. Πέθανε ο άλλος 90 χρόνια και δεν ξέρω, Μπαρμπαχρήστο, το ψάχνω κανένα 2-3 μέρες. Τώρα δεν βγήκε. Θα πέθανε. Όχι, το απόγευμα μας φαίνουν πάρα πολύ πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες με παίρνουν ένα με το σαρό άξουλο. 20άδες, 18άδες, 25άδες. Κάτι ερείπια σας παίρνουν. Όχι, πιτσιρικάδες μας παίρνουν. Καλά, δεν ξέρεις ότι το ραδιόφωνο. Ναι. Εμείς που είμαστε νεαροί. Το εμείς γιατί το λες. Φέρνουμε νέο κοινό να πούμε. Από το YouTube. Γενικά τα άλλα τα ραδιόφωνα έχουν γυρασμένο κοινό εμείς. Πρέπει να φέρουμε καινούριο κοινό και το φέρνουμε το καινούριο κοινό. Το web που κάνω εγώ, που κάνουμε, ναι. Νομίζω ότι έχει φέρει. Εσύ πάω στη Βούλα, στην Γλυφάδα κάτω. Έρχονται 4 πιτσιρικάδες, 20άριδες, 22 χρόνια. Εσύ κάνεις 10 χρόνια. Εγώ έκανα ένα χρόνο και κατέβηκα και με γνωρίζουν. Πλάκα με κάνεις. Από το YouTube. Λέει αυτό και τα λοιπά. Μπράβο, λέει κόκκινο ακούμε και τα λοιπά. Κανάλο εσύ, τι λύθη. Ναι. Έχετε τόσα ραδιόφωνα στην Αθήνα. Είναι ξενέρωτη. Ξενέρωτη, ναι. Συνάλφας. Λοιπόν, είναι ξενέρωτη. Πάμε εμείς που δεν είμαστε όμως τώρα. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, όχι εσύ. Ξενέρωτη σίγουρα δεν είμαστε. Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά έχουμε άλλα κουσούρια. Έχουμε πολλά κουσούρια. Μόνο κουσούρια έχουμε. Αυτό είναι το. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να σηκωθεί ο οπαδός ΣΑΕΚ και να πάει στο καφενείο να αρχίσει να κερνάει. Πρέπει να πάει, παιδιά, λέει, έχουμε μεταγραφή. Δηλαδή ο ΑΕΞΙΣ, ο οποίος δεν έχει κάνει μεταγραφή, κάθεται, περιμένει να κάνει το ριμπίλμα μου, ακούει πρώτη κίνηση. Που επιβεβαιώνει ο ατζέντης του παίχτη, τώρα θα το δούμε αυτό, είναι για έναν Νορβηγό στόπερ, τον Ακίμ, ο οποίος παίζει στη Μιοντάλεμ, Β' Νορβηγίας. Ντροπή. Τι μπορεί να αισθάνεται το μέσο, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, απλά τι μπορεί να βλέπω αισθάνεται. Παίζει παντού πλέον. Όχι, αυτή είναι η τάση. Αυτό είναι η τάση. Να ψάχνουμε να βρίσκουμε δηλαδή. Να βρίσκουμε κάνα που μπορεί να μας βγει να πούμε. Α, εδώ Παναγιώτσα εξής. Αν γίνει αυτή. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λέει, θα έχουμε λέει, μάχη με τον Ατρόμητο, λέει, για να μπούμε στην πεντάδα. Άμα λέει, παίρνουμε την πεντάδα. Ο Παναγιώτης ο Αεξής το λέει τώρα, έτσι. Γιατί τι πιστεύει ο Παναγιώτης ο Αεξής. Και τι πιστεύει ο Παναγιώτης ο Αεξής. Και τι πιστεύουν οι όλοι που είναι πλην του Ολυμπιακού. Ο Παναγιώτης ο Αεξής πιστεύει ότι η ΑΕΚ φέτος που θα μπει κάποια στιγμή στο γήπεδο στο Νοέμβριο-Οκτώβριο χωρίς Ευρώπη θα κάνει μεταγραφές για να διεκδικήσει πραγματικά το πρωτάθλημα, όχι στα λόγια. Αυτό ούτε πιστεύει ο Αεξής. Το Παναθηναϊκό του Άρη ή το ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν κανένα πρωτάθλημα. Για ρώτα το Ολυμπιακό, ξέρεις τι λένε οι Ολυμπιακοί. Μήπως δεν θέλουν το πρωτάθλημα να το πάρουμε λέει, για άλλους λόγους, να το πάρει κανένα άλλο που φτιάχνει γήπεδα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν αισθάνεται αυτή τη σιγουριά. Πήγαν χθες δύο Ολυμπιακοί το απόγευμα. Ναι, ναι. Ένας από κάτω από Πειραιά και ένας από εδώ. Και τι είπε. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Κοίτα, ο Ολυμπιακός διακρίνει μια. Λέει δύο μήνες λέει προσπαθούν να κλείσουν. Το διακρίνει μια αλαζονία διοικητικά τον Ολυμπιακό. Τον Ελαράμπη τώρα εγώ θέλω να δω αν δεν κλείσει και μου παρουσιάζει τον Καμαρά σαν αντί Ελαράμπη. Θα τρώνε πατσαβούρες 3 χρόνια. Κοιτάξτε, ο Καμαρά αν θα πάει στο Ολυμπιακό με μια προϋπόθεση. Τι προϋπόθεση. Αύριο Παρασκευή ο Άρης να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αλλιώς δεν φεύγει κανένας Καμαρά. Ναι, φίλε, λέμε τώρα. Ναι, όπως μαθαίνουμε ότι ο Άρης θα πάρει ή παράτες κάτι θα γίνει τέλος πάντων, μόνο τότε. Εγώ πάντως τον Καμαρά σαν Ολυμπιακός, αν ήμουνα, δεν θα τον γουστάρα. Εγώ πολύ. Αλλά κρατώντας τον Ελαράμπη. Πολύ, θα τρελαινόμουν. Θα έλεγα κόλπο γκρόσο έχω κάνει. Έχω κάνει κόλπο με Λαράμπη και με Καμαρά λοιπόν, και Γκάρι Ροντρίγκες. Λοιπόν, παπάδες. Αν παίρνατε τον Καμαρά στον ΠΑΟΚ, θα πανηγύριζα. Το τι βρυσίδια και να το ρίξετε. Εγώ θα πήγαινα Βρύζας, πάνω. Ο Βρύζας αυτά που άκουσα ήταν πολύ λίγα. Θα που είμαι ψηλά και θα ανέβα χρυσό θα είχα και θα πανηγύριζα με Καμαρά. Και μόλις έκανε την αναμετάδοση και τον έβλεπε να μην πατάει περιοχή. Δεν θα τον είχα σέντερφορ. Α, δεν τον είχες. Άκρη. Ναι, και τι. Θα έχω Ολιβέρα και πίσω του Καμαρά. Και πιστεύω, όλη σκούπα. Θα έμπαινε μέσα, ε. Με την μπάλα θα έμπαινε. Μην πω με τίποτα άλλο. Θα έμπαινε, τα σουσάπια θα έμπαινε μέσα. Σοβαρά μιλάς. Οχ, ναι. Καμαρά. 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 Δεν βλέπω τον Καμαρά κανένα κόρη σε κλειστή άμυνα έκανε. Μα δεν το θέλω για κλειστή άμυνα. Α, για ανοιχτή θέλει. Για ανοιχτή. Θα ανοίγει ο Ολιβέρα. Κράτα το Μητρίτσα, άμα θε ανοιχτή άμυνα. Ποιο Μητρίτσα, αυτό δεν μπορεί να τρυπήσει για ούρτι τώρα μου. Ένα χρόνο το περιμένω το Μητρίτσα. Άκουα Μητρίτσα τα Μητρίτσα. Αυτοί κάνουν ανάλυση μπάλα. Θέλει λέει σεντερφόρ στον ανοιχτό το χώρο. Άκου τώρα να δεν είπα εγώ, εσύ το λες το. Εγώ δεν σου λέω. Ξαναρωτάω σε όλο τον κόσμο. Εσύ το λες αυτό. Έχετε δει τον Καμαρά να βάζει γκολ σε κλειστή άμυνα. Και σε απαντάω, δεν τον θέλω για την κλειστή άμυνα σου. Και τι το θέλεις. Θα τον έχω δεύτερο φόρο. Πάλι συνεχίζει τα δικά σου. Θα έχω center for κανονικό και θα έχω από πίσω τον Καμαρά. Ό,τι έρχεται από πίσω. Τέτοιο γκολ έκανε στο Καραϊσκάκι που ισοφάρισε 1-1. Με τον Τζόλα. Τα δύο τα center for. Βαριά center for και τα δύο μαζί. Θέλω κάτι πιο. Πιο ελαφρύ. Θέλω καμαράκι. Αυτό σε λέω. Θέλω καμαρά. Λοιπόν, αν πω λέει τι αισθάνεται το μέσο αεξή αυτή τη στιγμή θα μας κλείσει το ραδιοτηλεπτικό. Όχι, ξεφωνίζει αυτός ο αεξής. Έχουν τρελαθεί οι αεξίδες τώρα. Λοιπόν, καλά να πάθετε, καλά ρε. Να πάθετε,
Κάνατε πλάτη στο Μελισανίδη να πάρει ο Μελισανίδης τζάμπα την ΑΕΚ. Κάνατε πλάτη στο Μελισανίδη να κάνει τζάμπα το γήπεδο. Και τώρα που πήγε 71 προς τα 72 ο Μελισανίδης, πήρατε χαμπάρι και ξυπνήσατε ρεβόδια. Πείτε τέσσερις φραπέδες χωρίς γάλα για να ξυπνήσετε αεξίδες. Κοίταξε, ο αεξής ανεβαίνει από τη γάμα εθνική. Ναι, και τι έγινε. Παίρνει κύπελο την πρώτη χρονιά, παίρνει πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά, όπως και το πήρε, το πήρε, το σώθηκε. Και την επόμενη ανακοινώνεται ότι το γήπεδο είναι σε, χτίζεται. Και τα τελευταία τέσσερα χρόνια πού να έξεις. Τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Τι κάνει, δεν κάνει τίποτα. Αγωνιστικά δεν κάνει τίποτα. Βρε, ζήτα Ελλάς. Ζήτα Ελλάς έγινε η άκρη. Ζήτα Ελλάς έγινε. Ζήτα Ελλάς, ναι. Αντρέας Ζαφυρόπουλος, αν φύγει από τον τάφο, πιο καλός παράγοντας ήταν από τον Μελισσανίδη. Ζήτα Ελλάς έγινε η άκρη. Σέντερ μπακ β' εθνική από την Νορβηγία. Και ο Αετός Οδυσσέας που τα πετάει. Ο Αετός Οδυσσέας τα πετάει. Σύνουμε το κουκουλόγιο να τα φτιάξουν. Σύνουμε το δικό μας. Δεν στέλνει τον άλλο τον Οδυσσέα και να το. Ο Οδυσσέας μου λέει τι ήρωας είσαι εσύ ρε γόρι μου. Τι γίνεται πριν να σε κολλάμε ρε. Πώς τον αντέχεις. Λέω εντάξει αφού γουστάρω. Λέει το Βόδι λέει που έλεγε. Ναι. Θα κάνει τώρα μαζί το εκπομπή λέει στο web λέει εδώ πέρα τώρα. Ποιο με αγάπη το Βόδι. Θέλει εδώ μήνυμα λέει ο Καλά Βασίλης. Είναι δυνατό να μιλάτε εγώ ότι μπορώ να κάνω με Βόδι εκπομπή. Ναι. Το Βόδι θα είναι πιωμένο. Θα κάθεται εκεί πέρα. Θα φωνάζει ο Ρίθον Πιτσάρα και εγώ να κάνω ανάλυση. Δεν το ξέρει ότι το Βόδι είναι κυφίνα εναντίον του παρουσιαστού να πούμε. Πε για τον Ζαμπετάο, τη γιαγιά του Ραπτόπουλου. Ποιο Ζαμπετά. Χθε κάναμε αναφορά στον Μάρκο Πάουλ, αυτό το που θέλει ο Άρης, παιδί μου. Μπράβο. Και μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, διαβάζουμε ότι είναι ζογκλέρ. Μπράβο. Και ακούω τον Βλαχόπουλο να λέει ότι ναι. Είναι ένα παίχτη. Ναι. Ο οποίο μπορεί να περάσει ένα ποδοσφαιριστή και μετά να γυρίσει πίσω να το ξαναπεράσει. Ναι. Και του λέω αυτό το πράγμα, εγώ το έχω ζήσει. Το άκουσα με τους, τα Βραζιλιανάκια. Με τα Βραζιλιανάκια. Το άκουσα, ναι. Ναι, που παίζαμε μπάλα εγώ και άλλοι δύο Ευρωπαίοι, ο Ζάκη άλλο ένα και τους κερδίσαμε. Το σύνδρομο του Χατζηπαναγίου. Ναι. Ναι. Ο ένα από αυτού τα Βραζιλιανάκια τον λέγανε Ζαμπετάο. Ζαμπετάο. Έχουν γίνει από χθε κλάμα, λέει πρέπει να ήταν η γιαγιά του, η Βόντια Βραζιλιάνα, λέει του Ραπτόπουλου. Βραζιλιάνα. Η Ζαμπέτα ένα 1,5 μέτρο. Ναι, αλλά τζαμπουκά. Η πλακό στα καστού και έναν Τούρκο το 78. Γιαγιά τζαμπουκά 1,5 μέτρο. Όμως, 1,5 μέτρο σε κάνει γιαγιά γιογιό. Ναι. Ζαμπέτενα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που δώσε εσεί, να δούμε θα έρθει στον Άρη ο Μάρκο Παύλου. Όταν πόσο... έκανε συμβούλιο το ΚΚΚ. Ναι, τι έκανε γιαγιά. Ανέμενε στα τραπέζια και έβγαζε λόγο και κάθε σούζα οι κουμούνε κάτω. Πάνω στα τραπέζια. Τα τραπέζια έβγαζε λόγο. Αλλά. Δεκαετία του 50 και οι κουμούνες. Προσοχή. Σούζα, αφού όταν πέθανε πυροβολάγανε. Ξέρεις όταν πεθαίνει ένα κουμπούνι. Κουμπουριές. Νύρθασε. Λέω τι είναι αυτή εδώ. Ρε. Λέει, είναι τη γιαγιά Ζαμπέτα. Είναι σύντροφοι. Λέω τι σύντροφοι είναι αυτοί. Κάνουνε, άμα μπα, μπου βαράγανε. Άμα σε κουκουέ. Το 93 που πέρα. Συγκυδία σου. Τι εμένα. Ήδη θα γίνει άμα είσαι κουκουέ. Θα έχει κουμπουριές. Τώρα δεν είσαι. Το ΝΑΤΟ θα ρίχνει. Κανονιές. Άμα πεθάνω εγώ τι με νοιάζει. Με πάει ο μπαμπούλα στη Χαλκίδα. Θα με κάψουν, κάψε, θα με φέρουν εδώ. Σαν το Speaking Blinders. Ναι. Έτσι φάση. Κάψιμο, ναι. Δεν θες. Κάψιμο να τελειώνουμε, παιδιά. Να τελειώνει. Σε βάλουμε σε ένα βάζο, σε ρίξουμε κατά λάθος κάτω. Όχι, θα κάνουμε 3 χρόνια ακίνητος. Ναι. Ανάσκελα με τρώνε τα σκουλίκια. Με φάγαν τόσα χρόνια. Σε φάνε και... Σταμάτα, εσύ. Σταμάτα. Ερώτημα που... Τι έγινε, ρε. Ο Ζουμπούλης, λέει, παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε, ναι. Και έγινε, λέει, κάτι σάλια. Σάλια. Να το Μετρόπολη να ξαναπάει, λέει, στο. Καλά, τα είπαμε χθες. Ναι, πάλι ξανά. Και αυτό λέει που διαφωνούσε ήταν ο Ζουμπούλης. Δηλαδή ο Ζουμπούλης 8 χρόνια στην Άρη μίλησε μόνο στην ημέρα του γάμου και είπε να μην πάει το Μετρόπολη. Κάτσε τον πάρουμε να τον ευχηθώ και να τον ρωτήσω αν το είπε. Τι αν τον ευχηθεί, αφού δεν μα χωνεύει να πούμε. Κάτσε, αφού μένα όταν βρισκόμαστε στον δρόμο δεν μόνο. Σε που κάλεσε. Στο εντάξει, δεν είμαστε ρε φίλε. Στο γάμο δεν φωνάζει, δεν θα φωνάξει κάποιον ο οποίο εντάξει το ξέρει, έχει χάσει και ένα γεια. Τι άλλο λε. Πόσα χρόνια δεν μίλησε ο Ζουμπούλης ποτέ. Και μίλησε στην εκκλησία, λέει: όχι, αυτοί οι άτιμοι λένε να μην μπουν μέσα. Να πούμε. Τι είπε τον καλύτερο. Η εταιρεία πες το ταγάρι που θα κάνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ ανήκει στον Ιβά Σαββίδη. Ποιο γέρα Πετρίτσα κουνεί στο κεφάλι του και θα κάνει γλου γλου γλου. Δεν πρόκειται να γίνει τότε. Εγώ λέω: θα γίνει. Καλημέρα, βουνά. Νίκο, μεγαλύτερη μαγιά που μπορεί να δεν γίνει. Δεν μου λε: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτή η εταιρεία του κυρίου Σαββίδη. Ναι, αυτό. Που έχει ανοίξει. Με του Ρώσικε ναι. Που φτιάξε. Έχει κάνει κανένα έργο εδώ πέρα τέτοιο. Έχει ανυψώσει κανένα κτίριο. Αν είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται το μήνυμα του φίλου, έχει φτιάξει τα γήπεδα στη Ρωσία που κάνανε το Μουντιάλ. Δεν αμφιβάλλω τον άνθρωπο. Εντάξει, λέω, εδώ, αν είναι αυτοί. Του δώσανε εδώ κανένα έργο να κάνει εδώ. Πάντως ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να κάνει μια μεγάλη μαγιά. Τι να κάνει, για πέμπτο. Να πάει να πάρει τον Ελαραμπή από τον Ολυμπιακό, αν θέλει. Να πάρει τον Ελαραμπή. Τόσο καιρό τον Ζαχαρό δεν μπορεί να τον κλείσει. Κάνει μια υπέρβαση και φέρνει εδώ να δει τι μαγιά θα γίνει. Κάνει ανάκατο όλο το πρωτάθλημα. Πα και παίρνει και τον Ματσίνη από τον Άρη. Απαντάω. Ναι. Βεβαίως. Συμφωνώ με τα λεγόμενα του Νίκου. Σ' αρέσουν αυτά τα έτρεγα δόρυγα. 9 χρόνια πιο παίκτη πήρε από τον Άρη. Έλαντε. Παράπονο το έχουμε. Ένα ο Ζαγοράκη έπαιρνε όποιον ήθελε. Ήβιτς έπαιρνε Βιτόλο, έπαιρνε Καρκιάδες, έπαιρνε. Όποιον ήθελε πήγε τον έπαιρνε. Του έκανε στο 3-0 με το Σταυρίδη. Ναι. Βέβαια αυτά έκανε. Και είναι ένα παράπονο το οποίο να ξέρει. Γιατί ο Σταυρίδη ξέρει τι μου είπε.
Εγώ λέει σφύριζα, λέει τον ΠΑΟΚ, ναι. Είχα την εντολή. Αλλά και πίσω λέει, άλλοι τα τρώγανε, λέει, ύποπτα. Ύποπτα τα σε ένα καφέ είχα πάει με αυτόν τον ουρακοτάγκο, τον δικάθροπο, τον Βουδούρη. Α, τον Βουδούρη. Ο οποίος θες τον άκουγα εδώ, έκανε εκπομπή, λέει ο ΠΑΟΚ παίρνει σαπάκια. Δεν ήξερε ότι πήραμε Ράφαλ Σουάρες. Ο Μπαμπάς του Σταυρίδη, δεν ξέρω, είναι καλά ο άνθρωπος, καιρός να είναι. Είναι συλλέκτης παλαιών κλασικών αυτοκινήτων. Έλα ρε. Α, φοβερός. Αντίκες και έτσι φάση. Ό,τι έχει μια γκαράζ τρομερός. Με αντίκες. Ναι, τρελάθηκα. Λοιπόν. Τρελάθηκα. Και μου λέει πίσω οι άλλοι τα τρώγαν όρθιοι. Σου πάρε τα αύριο, μου λέγε. Άρα συμφωνεί. Ναι. Κάνε μια μαγιά. Εμεί οι παοξίδες. Μαγιά να κάνετε. Ένα παράπονο το έχουμε. Βρεκρή, ένα παίκτη από τον Άρη δεν πήρατε. Βρεκρή. Αυτό είναι ένα παράπονο που το έχουμε. Ένα σάσα δεν πήρατε. Και δεν θέλει ο ίδιο από ό,τι αντιλαμβά. Δεν θέλει, λέει. Δεν θα πάρουμε, λέει, από αυτού του παίκτε. Δεν θέλουμε. Να θέλει, το σάσα. Το πάρτι τον έχει κάνει ο άλλο, ρε. Πάρτι, ναι, γιατί στο κερδίζει μέσα έξω, σε κάνει χουνέρια και σε πουλάει και τρελίτσα. Βέβαια. Το σάσα ο Πάο θα μπορούσε να το πάρει 100 φορές. Άνετα. Ο μάνατζερ του Σάσα είναι αυτός που συνεργάζεται το ΠΑΟΚ με πόσους παίχτες. Όταν ήταν ελεύθερος θα μπορούσε, αλλά ο Σάσα επέμενε. Everybody Σάσα. Πού να κάνετε ρε κρύη να πούμε. Πάρτε τον Ελαραμπή. Πού να τον πάρτε. Πάρτε τον. Να γίνει εδώ πέρα χαμός. Πάρε και το Ματσίνι και να δεις να γίνει. Πάρε και το Ματσίνι. Πάρε και το. Ναι. Γιατί δεν θα έχει 20 γκολ στον ΠΑΟΚ ο Ελαραμπή αν έρθει. Τώρα θα με κράζουν Ολυμπιακοί. Αλλά Ολυμπιακοί να ξέρετε δίνετε πατήματα. Έχετε δύο μήνες. Τι δύο μήνες. Από το Γενάρη δεν κλείνει το Ελαραμπή. Τώρα θα μου πει ο Φουσαβίδης δεν δίνει τόσα λεφτά. Κάνε την υπέρβαση. Μια κρυάδα για αυτό ο Σαββίδη. Κοίταξε τώρα να κάνετε το γήπεδο. Έρχεται. Ποιο. Σαββίδη πάντω. Το ρεπορτάζ. Σου λέω το ρεπορτάζ. Τώρα Ιούλιο. Αρχέ Ιουλίου θα είναι εδώ. Θα πάει Πόρτο Καράσα. Τι κάνει εδώ. Ετοιμάζει δουλειέ. Σούξου μουξου και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν. Πάμε λίγο να σήμερα δούμε. Περιμένω συνέντευξη. Ο κύριο Κατσαρίδη. Το θεσμοφύλακα. Θεσμοφύλακα. Όχι θεσμοφύλακα. Το θέσμο. Θεσμοφύλακα, ναι. Θεσμοφύλακα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Είπαμε για αυτό το στόπερ τη ΑΕΚ, παιδιά. Δεν το γνωρίζω. Μιοντάλε, θα μάθω το μεσημέρι, γιατί ήταν ξαφνική η είδηση αυτή. Έτσι, για τον συγκεκριμένο. Στον Ολυμπιακό λένε ότι ο Ελαράμπη είναι κοντά να κλείσει, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι τίποτα. Μα πρίξατε, ρε. Προσυμφωνία. Συμφωνία. Έτσι, αλλιώ. Στο Ολυμπιακό αλλάζουν τεχνικό διευθυντή. Πάει, είπαμε, ο Ντεσάνκτη στη θέση του Μοντεστό που πάει Μόντσα. Πάει εκεί στο Καλιάνη. Ο Μοντεστό ήταν καλό. Πέρσι όμω έπεσαν πολύ έξω μεταγραφές. Πέρσι ήταν μάπα. Πέρσι δεν αλλά πήγε καλά. Η γενική του εικόνα ήταν καλή. Βέβαια, βέβαια. Η γενική του εικόνα. Πέρσι δεν ήταν Ολυμπιακό. Αλλά πάλι πήρε το πρωτάθλημα με 20 πόντου. Οπότε ό,τι στράβο έκανε ο Μοντεστό το πήρε το ποτάμι και το έριξε να πούμε στα απόβλητα. Σωστά μιλά. Ναι. Υπάρχει ένας, για τον Άρη υπάρχει ένα παίκτη που βγαίνει σήμερα και πολύ φρέσκια είδηση είναι κιόλα. Στο προσκήνιο αναφέρομαι στον Ελχατζή Μπα. Είναι ένας χαφ. Χιλιομετράκιας λέει είναι. Ναι, χιλιομετράκιας. Είναι στην Κιγκά, παίζει. Είναι συμπαίκτης του Καμαρά στη Μαυριτανία. Έκανε πέρσι αρκετά παιχνίδια. Χαζός και αυτός είναι. Τι χαζός. Σαν τον Καμαρά. Γιατί μια χαρά είναι ο Καμαρά. Για μάπα του. Λοιπόν, έχει αγωνιστεί σε Σάντερλαντ, Μπασιά, Τσάρλτον. Δεν πρέπει Στάμπερ, να κάνει γκολ, πρέπει να τρέχει. Μόνο τρέχει δεν βάζει γκολ. Αυτό πρέπει να το ναι. Πρέπει έχει πατουλίδε για να τον τρέχει να πούμε. Και πολλές έχει πετυχημένες τρίπλες μέσω όρο, 3,5 τρίπλες πετυχημένες μέσω όρο. Έχει στο προηγούμενο πρωτάθλημα με την Κιγκάπ, 26. Τι θα πει τρίπλες δηλαδή. Παίρνει την μπάλα και τριπλάρει αντίπαλο. Δηλαδή την κατεβάζει από πίσω. Την κατεβάζει, ναι. Αυτό είναι αμυντικό χάφ το οποίο ξέρει μπαλίτσα. Ναι. Αυτό εμένα μου λέει μήπως με το Ματίγια δεν κάτσει η κέντα. Μακάρι να πάρει ένα που να τρέχει περισσότερα χιλιόμετρα. Βέβαια, γιατί τα χιλιόμετρα παίζουν ρόλο, έτσι. Είχε ένα σημαντικό τραυματισμό, είχε ρίξει αχίλιου τένοντα την προηγούμενη σεζόν. Το ξεπέρασε πάντως, έκανε 26 παιχνίδια φέτος. Είπαμε είναι. Το ξεπέρασε με και έκανε 26 παιχνίδια. Ναι. Πρέπει το σκύλο. Σκύλο, σε γνώση, έσον εδώ. Αυτό τώρα άμα. Σε γνώση είναι, σε γνώση είναι αυτό. Τώρα άμα τρέξει από εδώ από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την επανομή. Εύκολα πάει. Με 40 χτύπου όλο εύκολα. Έπαιξε μάλιστα συμπαίκτη προχθές το 3-0 της Μαυριτανίας που κέρδισαν μετά το Σουδάν, αν δεν κάνω λάθος. Τα δύο γκολ ξέρει ποιο τα βάλε. Μήπως ποιο. Ο Καμαρά. Πώς τα βάλε, αντεπίθεση. Όχι, το ένα πέναλτι, το άλλο κανονικά. Πέναλτι. Έβαλε ένα πέναλτι. Εγώ τρία βαρέσω τον Κατεργιανά και να το κοίτα να δεις, αν έβαζε το πέναλτι, το ρημάδι, το πέναλτι στη Λαμία, ναι. Θα έχει αλλάξει όλο το ρούσι και δεν θα λύσει όλα αυτά. Ναι. Για ένα πέναλτι τόσο layout. Α το βάζει. Εγώ το είχα πει ότι θα το βάλει έξω. Ναι, το έχει πιάσει. Τα στραβά τα πιάσε όλα φέτο που να σε πάρει. Όλα. Τα στραβά δεν άφησε στραβό που να μην πιάζει. Τα ίσια όμω δεν τα ίσια, ναι, εντάξει. Λοιπόν, συμπαίχτε ήταν στη Μαυριτανία, έπαιξαν και μαζί. Κοίτα μην είναι ο αντισά αυτό. Α, λε. Μα τι για να μείνει το τεμπελό σου. Λοιπόν, ρε, λε να είναι ο αντισάσα. Είναι ο αντισάσα αυτό. Ναι, αλλά ο Σάσα, μια που είμαστε στα θέματα του Άρη, ναι. Δήλωσε άγνοια για τον Απόλλωνα Λεμεσού. Λέει, δεν ξέρω, παιδιά, τι μου λέτε. Έτσι του είπε ο μάνατζερ να πει. Λε. Ναι. Μην πει τίποτα δήλωση. Α τα κολοδημοσιογραφάκια στην άγνοια να πούμε. Ναι, ναι. Έτσι ναι. Του είπε να πούμε ο μάνατζερ να πει. Στον Άρη υπάρχει και το θέμα του Αρίας που από ό,τι φαίνεται από όλου όσου ζαχαρώνει εκεί, γιατί κάτι Γιγέρ με κάτι Ρικέλ με κάτι Γκαγέγο, κάτι τέτοιο.
ζαχαρώνονται από ομάδες σε επίπεδο Champions League. Αρίας. Ο Αρίας είναι το αριστερό μπακ που λέγαμε, ο Κολομβιανός. Αυτό είναι. Αυτός είναι καλός παίχτης με εμπειρία και παραστάσεις. Και καλό κορμί βλέπω. Και καλό κορμί. Ναι. Έχει να προσφέρει. Σαντιάγκο Αρίας. Και ψηλός είναι αρθής σαν στόπερ τρίτος. Πέρσι είχε θέματα τραυματισμών πάντως, ναι, ναι, με τη Γρανάδα. Ναι, ναι. 14 μάτσε έπαιξε όλο και όλο. Τραυματίστηκε το Γενάρη, επέστρεψε κάπου στα τέλη του Φιατάκι Απρίλη. Φιατάκι μπορεί να είναι λίγο, Δεν ξέρω αν είναι Φιατάκι, αλλά. Ωραίο κορμί, αλλά σαν τα Fiat που είναι όμορφα, αλλά χαλάνε. Χαλάνε. Τα παλιά, γιατί πλέον τα αυτοκίνητα δεν χαλάνε εύκολα. Τα παλιά. Τώρα εσύ λες δεκαετία 80, 70, 90. Το πολύ. Όμορφα αυτοκίνητα χαλάγαν εύκολα. Πουλ δεν έρχεται στον Πάο Κελαράμπι, το ξέρω ρε Κωνσταντίνε. Απλά λέμε ρε παιδί. Πού να πάρει τον Ελαράμπι. Λέμε, το ξέρω δεν έρχεται. Λέμε, ο Ελαράμπι έχει μεγάλη πρόταση από Μιράτα. Γι' αυτό δεν έχει τίποτα. Κάνει το δύσκολο. Ναι, άμα του δίνει δύο Ολυμπιακού και παίρνει τρία από τα Μιράτα. Δεν πα σε Μιράτα ρε. Να πα κατάθλιψη στα Μιράτα ρε. Με τέτοιε θερμοκρασίε να πούμε. Κάτσε ρε φίλε. Εσύ παίρνει πέντε εδώ. Ναι. Πέντε. Και σου λένε ραπ, ναι, έλα στα Μιράτα, ναι, θα πάρει 25. Ναι. Δεν πα για ένα-δύο χρόνια. Με δύο για τρία εκατομμύρια. Μιλάμε για μικρή διαφορά. Τι λίγα είναι ένα εκατομμύριο παραπάνω. Ένα εκατομμύριο παραπάνω. Με τα μπόνους θα τα πάρει. Στα Μιράτα έχει μπόνους. Πώς δεν θα έχει, γκολ και μπόνους είναι. Ο Πρίγκιπς πήγαινε και έπαιρνε 50.000 το γκολ. 30 πώς έπαιρνε. Κούλος Άσα θα μείνει. Αυτοί που φεύγουν το ξέρεις και εσύ λέει ποιοι είναι. Ναι, και να φέρουμε στον Καμαρά με τον Μαντσίνη. Αλλά αυτοί θα φύγουν μόνο αν ο Άρης πάρει το OK από την UEFA. Θα πάρει ο Άρης τα λεφτά, εντάξει. Ποια. Τα 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Τόσο να του δώσει και του δει. Μήπως φέρει και κανένα παίχτη. Διαφέρει. Παίχτη. Εγώ πάντως άμα ήμουν Άρης θα του ζητούσα το Χασάν. Ποιον? Ο Χασάν. Βέβαια. Δεν είναι. Βέβαια. Αν ήμουν Άρης, θα πω: OK. Τον θέλουν και αυτοί τον Χασάν. Φέρ τον Χασάν εδώ. Τον θέλουν. Όχι, εγώ τον θέλω. Αφού ναι, τον θες εσύ, θέλω εγώ τον Χασάν. Κάτσε. Άμα τι μάγκα σε κάνω. Χασάν... Άμα με θέλει, με στείλει για διαπραγματεύσει, εγώ θα σου έφερα τον Χασάν εδώ τώρα. Ναι. Χωρίς Χασάν δεν γυρίζω. Άμα θέλει τον Χασάν. Και σκάσε όμως, και τα εκατομμυριάκια σου. Άμα θέλει τον Χασάν όμω, ναι, 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 θα έχει άλλα μπακ να ανεβαίνουν και τα εξτρέμ να φορτώνουν 4. Το άσχημο είναι ότι ακούγεται ένα όνομα το οποίο θα κολλήσει σαν ρετσινιά για τον Άρη. Τον Κούτρι. Α, τον Κούτρι. Ακούγεται και ο Κούτρι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, αν θα φέρει και παίκτη, γιατί εκεί ο Άρης ψάχνει παίκτη. Ο Κούτρι, ναι, είναι τρύπα μπακ. Ναι. Και κοντό. 1,70. Εντάξει, ναι, σαν το Βιερί. 71-72 είναι. Είναι κοντός. Κοντός, ο Βιερί είναι απειδάει σαν. Ψηλό, Βιερί είναι απεχτάρα, ρε. Πήρε κεφαλιά από τον. Όποιον θες παίρνει ο Βιερί. Όποιον θες παίρνει ο Βιερί. Ο Κούτρις είναι. Σοφτήλα είναι ο Κούτρις. Σοφτήλα, λοιπόν, μαζί όχι. Ωραίο παιδάκι, τα μαγουλάκια. Τι τον κάνω, το για να πρώτον θέλω. Εγώ θέλω ο Μπάκ να είναι κολόμπακα, ρε. Σε κοιτάζει και να σε πιάνει ζουλάει τα τέτοια. Σε βλέπει και ντρέπεται ο Κούτρις. Δεν θέλω τέτοιου. Δεν τον θέλει τον Κούτρις. Έφτασε η ώρα που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι περίμεναν. Η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ξεκινά. Τα μεγαλύτερα αστέρια, οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές στιγμές και τα συναρπαστικά γκολ σας περιμένουν αποκλειστικά στο Nova Sports φέτος, φίλες και φίλοι, αλλά και για τις επόμενες 6 σεζόν, παρακαλώ. Απολαύστε λοιπόν όλους τους αγώνες από την άνεση του καναπέ σας, με τους πρώτους 3 μήνες μάλιστα να είναι δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr / Premier League ή στο δίκτυο της Nova και της Wind. Έχουμε φτάσει στα 31 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε, rap και cool show. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα επιστρέψουμε με κουβεντούλα, με γραμμούλες, με ειδησογραφία από εξωτερικό. Δεν πιάσαμε λίγο το θέμα του Μπάρκα εδώ με τον Τίνο, λίγο να τον τσικλήσω. Όλα αυτά μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και το κομψό πακετάκι των διαφημιστικών. Κεράκι, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Ατελείωτο παιχνίδι για όλα τα γούστα. Καθημερινές κληρώσεις μετρητών και τρελά jackpots που σκάνε σχεδόν καθημερινά. Καζίνο όμως δεν είναι μόνο το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Απολαμβάνουμε μοναδικές νοσημιές στο εστιατόριο Λατεράς και ποιοτικό δείπνο. Κοκτέιλς και live μουσική στο νέο ρεστοράν μπαρ Ο Κήπος. Το καλοκαίρι παίζει μπαλίτσα. Το καζίνο θα είναι εκεί και εμείς θα πάμε να κάνουμε κερκίδα. Τι γράφουν. Τι γράφουν. Τι γράφουν. Γιατί κάτω από την εκπομπή με το 40, τι γράφουν. Α, δεν τα είδα όλα. Γιατί τι γράφουν. Γρηγόρη, αγαπώ, Γρηγόρη, είσαι ο ένα. Ναι? 10 σαρδάμ, σε ένα λεπτό δεν έκανε κανένα. Ναι, αλλά ρε φίλε, κάνετε εκπομπή με άλλους και τον Γρηγόρη σχολιάζουμε. Αυτό είναι το σουξέ. Κάνεις εκπομπή με άλλο και τον Γρηγόρη σχολιάζουν. Δηλαδή, τι άλλο. Ο άλλος γράφει. Τι έγραψε ο άλλος. Ο Κόκκις είναι φάρος ελπίδας, λέει, για όσους νιώθουν τέλος άχρηστοι. Σταμάτα, ρε Θεό. Και γουστάρω πολύ κόκκινο. Να τους, ορίστε. Είδες, βγήκαν εδώ προχθές ποιους δεν γουστάρουνε. Ένας δεν είπε για τον Γρηγόρη. Είπαν διάφορα ονόματα, είπαν εκεί Λουζιό. Ένας δεν είπε ποιους δεν γουστάρουν. Ο νούμερο ένα είναι Γρηγόρης Κόκκινος. Τι να, ορίστε, πάρ το φλόκο σου τώρα. Πάρ το φλόκο σου 1-0 από τα αποδεκτή. Γιατί. Άμα δεν κάνεις τίποτα δεν έχεις και φθονά.
Σταμάτα ρε φίλε, ο άλλος που έπεσε, έπεσε στα πατώματα ο άλλος. Έχει πέσει, ο άλλος έχει φύγει στα πατώματα. Τι θες να κάνεις και σεξ και μέξ, ορίστε ρε φίλε. Τι άλλο, το μυαλουδάξιο εδώ τώρα, ο άλλος έχει φύγει στα πατώματα απέναντι. Γιατί να μαλώσεις με μια γυναίκα που δεν μιλάει. Σταμάτα. Υπάρχει λόγος. Μη. Λοιπόν. Ή το αντίθετο. Σταμάτα ρε. Ένας άντρας που δεν κάνει τίποτα, γιατί να τον χωρίσεις, γιατί δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει κάτι κακό δηλαδή. Ναι, αλλά θα κοιτάξει να πας με άλλον. Άμα δεν κάνει τίποτα, θα πάει σε άλλον. Άμα δεν κάνει ένα, δύο, τρία πράγματα και είσαι ανενεργός, θα πας σε άλλον. Φρέσαι να το φτιάξει το έργο. Α, θες να φτιάξει το έργο, εσύ θες να φτιάξει τώρα. Λοιπόν, έφυγε, απέναντι έφυγε. Ο άλλος έπεσε κάτω, σου λέω δεν υπάρχει. Κουλ, τι γίνεται με Μάρτινς. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Τι Μάρτινς. Του εξτρέμ, του αριστερού που θέλει να φέρει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολη γιατί περίπτωση. Είναι δύσκολη. Γιατί αυτό έκανε μεταγραφή πέρσι το Σεπτέμβριο στα Εμιράτα, παίρνει πολλά λεφτά, δεν θέλει να μείνει μεν. Πόσο χρόνο είναι. 27-28. Και πήγε Μιράτα. Αυτό είναι μάγο, άστο. Άμα θεί, θα τα ξεχάσουμε όλα. Ναι. Αριστερό, εξτρέμ, αυτόν πάνε φέρε. Κοίτα, εγώ παίχτη, άκου εμένα. Ναι. Παίχτη που πήγε στα Εμιράτα στα 27, δεν τον παίρνω ούτε έξω από την πόρτα να πέρασει. Δεν τον παίρνει. Όχι. Παίχτη που πήγε στα Εμιράτα, ναι, μπορεί να μου στήσει και μάτς. Έλα, για τα λεφτά. Όχι, δεν τον παίρνω. Εντάξει, δεν νομίζω. Τώρα. Δεν τον παίρνω. Το Μητρίτσα, γιατί τον πήρε και τον αποθέωνε. Από εκεί τον πήρε. Καυτόνα, αμοιράτα ήταν. Ένα τον έδιωξε. Ναι. Κουλ, όχι και... το πόδι πόναγε, όχι τραυματία ήταν. Ναι. Όχι έμπαινε, αλλά δεν έμπαινε. Όχι τρίπλε, αλλά. Μισέ δουλειέ. Σήμερα τρελά γόρια έχω κάνει τον καφέ και σα απολαμβάνω πάνω στο βουνό τη φύση, δροσιά, το αεράκι. Αλλά η μεγαλύτερη απόλαυση είναι. Δεν καταλαβαίνω μετά. Σε ποιο βουνό είναι αυτό. Δεν ξέρω. Κάνοντας το ΠΑΟΚ καινούργιο γήπεδο, το πιο σύγχρονο σε Ελλάδα, γυρίζει μια μεγάλη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, λέει εδώ φίλος. Λοιπόν, ποιος είναι σε κάποιο βουνό που να έχει σπίτι. Ναι. Μας πάει μία μέρα. Έλα, στο δικό μου πάνω. Μία μέρα. Έλα, εσύ βουνό. Για εδώ μιλάμε. Τι θες. Τι βουνό, κύριε. Εδώ λοιπόν, ρε φίλε, πάνω στο βουνό δεν θες. Στο κορυφαίο βουνό του πλανήτη. Όλυπο, μάρα, υπάρχει πιο ιστορικό βουνό από τον Όλυμπο σε όλο τον κόσμο. Τι ιστορικό είναι. Άμα ρωτήσει ένα Κινέζο, θα σου πει Όλυμπο. Άμα ρωτήσει Αμερικανό. Ποιο είναι εκμετάλλευτο βουνό, υπάρχει. Δεν με νοιάζει αν εκμετάλλευτο. Άχρηστη. Μαγικό βουνό. Κατερινιώτε, άχρηστη. Του λέω, έλα το φιλοξενό και μου λέει, άτο πάνω στον όλο. Χίλια μέτρα ψώμετρο είναι το σπίτι μου. Χίλια μέτρα είναι. Χίλια μέτρα πάνω στον βουνό. Δεν είδε πάνω. Κάτω με είχε πάει στι Γαλλίε. Α, δεν είδε πάνω στο σπίτι. Ο κάτω με πήγε. Α, δεν έχει. Στην παραλία με πήγε. Α, αλλάζουνε τότε. Σε πήγα κάτω στο Μιτσάρα. Στο Μιτσό. Ναι. Φάγαμε γαρίδε. Καλώ τι ωραία που ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλό. Τον έβριζε πριν, αλλά μετά σα. Άλλο, άλλαξα γνώμη. Πάνω στο βουνό, ρε φίλε. Ναι. Δεν είχε έρθει. Κάτσαρε στο γάμο το δικό μου. Δεν είχε έρθει καθόλου πάνω και σπάει κανένα από τα μόνε. Είχε νοικιάσει, από θυμάμαι. Είχα νοικιάσει. Α, ναι. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι. Εντάξει, δεν ήθελα πολύ φασαρία. Δεν ήθελε φασαρία με του άλλου με τον Μπούγιο μαζί. Δεν θέλω Μπούγιο. Εντάξει, δεν είμαι, όσο Μπούγιο είμαι εδώ. Ναι, στην προσωπική σου θέση. Δεν θέλω Μπούγιο. Ναι. Κουλ, γιατί να μην πάρει τον Καμαρά αφού τον γουστάρει τόσο πολύ από τον Άρη. Πουλά τον Τζόλακ, πληρώνει τη ρήτρα και τον παίρνει. Για τον παίρνει. Καλό ερώτημα. Θα το δώσει ο Άρη στον Πάο. Γιατί ρήτρα δεν είναι. 6 θα περνά να σκάσει, άμα είναι για ρήτρα. Για μένα να σκάσει 6. 6 περνά να σκάσει. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα σκάσει ο Ολυμπιακός ρήτρα για να τον πάρει. Όχι, ρε, τι ρήτρα. Δεν ξέρω αν θα σκάσει ο Ολυμπιακός ρήτρα για να τον πάρει. Τρελό, ρε, τώρα. Στον Πάοκ θα σκάσει. Δεν όχι, πατάει όχι. Περιοχή, θα πούμε το παλκόνι. Αλλιώς θα μπορούσε να είχε πάρει παίχτη αν ήθελε ο Πάοκ. Στο παρελθόν τώρα δεν είναι η περίπτωση. Πάντως για τον Ελαράμπη, για να το τελειώσουμε, για να το σοβαρέψουμε, λέγεται ότι Σαββατοκύριακο θα έρθει ο άνθρωπο για να τελειώνει το θέμα μία και καλή. Προς έτσι, το να κλείσει. Έτσι μου είπαν κάτω στο, ναι, το στο λιμάνι και εμένα που κατέβηκα λέει είναι αυτό, θέμα αυτό, το Σαββατοκύριακο, ναι. Προς το να κλείσει το Σαββατοκύριακο. Όπως και ο Βαλμπουένα. Ναι. Και αυτό στα 37 του θα κλείσει ακόμα ένα χρόνο, ναι, και αυτό στο Σαββατοκύριακο, ναι, για να τελειώνουμε αυτά τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Όχι. Γιατί όχι, έχουμε 14-15 λεπτά να ακούσουμε τα φιλαράκια. Άσε να εκτονωθούν, πρέπει να εκτονωθεί ο κόσμος. Και τι είμαστε εμείς, πόρνες πρέπει να εκτονωθούν. Άκου λέει να εκτονωθεί. Θέλει να ξεσπάσει το δωμάτιο. Θέλει να τα πει. Α κλείσει την πόρτα και να εκτονωθεί. Σε μένα πάνω θα εκτονωθεί. Όχι, να ακούσουμε την άποψή του, ρε παιδί μου. Να δούμε. Α, τέτοια πράγματα. Ναι, λοιπόν, για άλλα μεταγραφικά παιδιά για ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι φρέσκο. Ό,τι σα είπαμε από χθες, από σήμερα. Τίποτα. Όλοι ο λαό του ΠΑΟΚ πανηγυρίζει για το προεδρικό. Περιμένουμε τώρα την, αυτή την ωραία το σχέση τεράστιο, με τον κύριο Κατσαρή. Το τεράστιο θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ να βγει εδώ τέχνη. Στο ραδιόφωνο και να πει ξεκινάνε οι εργασίες. Μαζί γίνει, με τον Ιβά Σαββή συνεργασία. Να φωτογραφίες, να αγκαλιαστούν, ναι, εκεί. Εντάξει, που τα έχουν καλά και μια χαρά. Ναι. 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 Και ο Ελαράμπε που Εμιράτα ήρθε πέσω να τον δίνω. Ισχύει, ναι, αυτό. Ναι, όπως και για του στόπερ που μου στείλατε κάποια στιγμή. Άλλο είπα εγώ, δεν άκουσε ο φίλο. Στα 27 όποιο πάει. Άλλο 33 να μου ήρθε στα 34. Εντάξει. Κουλ, δεν πα στα Εμιράτα, λέει ο Ραπ για ένα εκατομμύριο φορά. Ενώ. Όχι, σου τη λέει τώρα αυτό. Καλά, για άλλο λόγο γύρισε, παιδιά μου. Ακούστε, ηλίδι. Για άλλο λόγο γύρισε. Ακού. Για άλλο λόγο, έγινε κάτι εμένα, άλλο και γύρισε. Εμένα, όχι εμένα, οικονομικό πάντως. Εμένα όταν ήρθαν και μου είπαν να πάω στο ραδιόφωνο του Άρη. Ναι. Όταν φύγαν όλοι οι παοξίδες και πήγαν εκεί. Ναι. Εμένα με δίναν τα διπλάσια. Το ραδιόφωνο του Άρη. Τα διπλάσια με δίναν. Αλλά είσαι έξυπνος και δεν πήγες όμως. Ακούστε την παραμύθα. Ναι. Για λεφτά δεν γίνεται.
Εγώ έχω δουλέψει σε κανάλι τηλεοπτικό 4 μήνες απρίλωτος και φέσια και ιστορίες. Άστε το παραμύθι. Που για 300 ευρώ ρουφιανεύεται το συνάδελφο. Ο Εντραόγκο, παιδιά, δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει πρώτη ομάδα. Είναι ένα εξάρι, δεν το ξέρω. Α, τον Εντραόγκο, ναι. Μωρέ, τώρα το νινί τώρα τον Εντραόγκο. Ο Ελαράμπι μου σήλανε από τα Εμιράτα ήρθε. Άλλο ρε, 27 να έρθει από τα Εμιράτα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Και τώρα μια που είπαμε για στόπερ, καλά λέει ρε, κουλπά να φέρουμε αυτό το ρέντε. Και τι έγινε, κάθε από ομάδα χρόνια, που υποβιβάστηκε. Κάθε δύο χρόνια, 2,5 μα βρίζανε, φύγανε να πούμε του διαλύσανε. Α, για το ρε, άσο, θα πάω τώρα Αριανό. Να κάνω ραδιόφωνο με παοξίδες. Πόσο θα ζήσει αυτό το ραδιόφωνο. Πόσο μυαλό θέλει να το καταλάβετε να πούμε. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα έρθει εδώ ας πούμε Μαρινάκη, θα κάνει ραδιόφωνο. Δεν πας. Ναι, δεν πας. Δεν πας. Θα κάνεις ένα χρόνο δύο, θα φάει το φρόγκο, θα φύγει, θα πάει κάτω πάλι. Δεν πας, έμεινες έξω. Δεν πας. Να είσαι και λίγο ξύπνιο. Εκτός αν σε διώξουν από εδώ και σου λέει δεν θες σε θέλω. Άμα με διώξουν σαν τον Πασχαλάκη πάω. Πασχαλάκης δεν βρήκε ακόμα. Άμα με διώξουν πάω. Δεν βρήκε. 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 Στον Ολυμπιακό θα πάει. Θα πάει Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Τελεσίδικο. Στο τέλος θα πάει στον Ολυμπιακό. Ο Πασχαλάκης έχει ένα κουσούρι. Για πες. Δεν έχει μάνατζερ. Εντάξει, καλό κακό είναι αυτό. Είναι και ευλογία και ψιλοκατάρα. Ο μάνατζερ που έκανε το συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ λόγω Βιερίνια. Τι λόγω Βιερίνια. Τον ανέλαβε για να κάνει το συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Δεν παίρνει, λέει, τερματοφύλακες ο Κουτσογιάκος. Ναι. Δεν παίρνει τερματοφύλακες, δεν γουστάρει. Δεν θέλει. Δεν θέλει πελάτη τερματοφύλακες. Εντάξει, εντάξει, okay, ναι. Αυτό ξέρει καλύτερα. Για τον στόπερ που γράφουν εδώ πέρα, καλά πάμε να πάρουμε στόπερ από ομάδα που υποβιβάστηκε. Έχει ο Άρης πήρε. Το ΠΑΟΚ έχει πάρει. Το ΠΑΟΚ. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήταν συνά στο Βίλε και είχε πέσει κατηγορία. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό. Λέει απολύτως τίποτα, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι καλό για την τιμή να τον αγοράσει φθηνά. Ακριβώς. Και να πάρει ένα παίκτη 24-25 με 500 χιλιάρικα και να τον πουλήσει 5 εκατομμύρια. 100 δραχμές. Τι έκανε η ομάδα, έπεσε πάρα 80. Ναι, τον Κάιρο Ντρίγκες δεν τον είχαμε πάρει έτσι. Κοψοχρονιά από την Έλτσε. Τον Εξτρέμ. Τον Εξτρέμ. Ναι. Και μέσα σε 1,5 χρόνο τον πουλήσαμε 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Φυσικά. Εγώ τον περιμένω. Τον Κουντέ και τον Ροντρίγκες. Φέτος τους περιμένουμε καλύτερους στον Ολυμπιακό. Και τους κρατάει ο Ολυμπιακός και δεν καλά τους κάνει ο Ολυμπιακός. Ξύπνιος είναι. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά καϊνάρια. Το Μαντζίνι δεν θα κράταγα. Σ' αρέσει αυτή. Δεξιά εκεί, σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ωραία, ναι. Τέλειο αυτό. Φοράει σήμερα να την κάνει το ασπρόμαυρο αυτό. Λίγο μαυρισμένο είναι το ψοφί στο παπαδάκι. Κοιτάει παλού ο παπαδάκι. Κοιτάει παλού, γιατί εκεί άμα κοιτάξει θα φύγει το πυροβολικό πάνω στα μάτια. Μοιάζει το παπαδάκι. Δεν ξέρω ποιο. Μοιάζει. Αλλά πάμε γραμμές. Έλα. Δες εδώ. Πω έρχεται το πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ το αγάπω. Εδώ γιατί δεν φέρνει να δουλεύει καμία τέτοια. Θα γίνει μαλλιοβράζ, δεν θα δουλεύει κανένα. Άστο, καλά ναι. Είμαστε έτσι. Καλά είμαστε μια χαρά. Τι τέτοια ναι. Τώρα. Έχουμε αυτήν εδώ μέσα. Θε να μαλώνουμε μεταξύ μα. Τόσα χρόνια δεν έφερε μια καλά, τέτοια. Καλά, έξυπνη κίνηση. Ωραίες κορασίδες έχουμε και εδώ. Αλλά αυτό εδώ είναι τούμπανο. Άλλο τώρα. Το ρωτάω τώρα. Ναι. Τέτοιο τούμπανο εδώ δεν φέρνει. Αυτό... Δεν θα δουλεύει. Δεν το... Ναι, είναι απλά. Δεν θα δουλεύει. Εσύ. Πάω εγώ γέρασα. Τι γέρασα. Μια χαρά είσαι. Καμακερός, ωραίος, δροσερός, ζωντανός οργανισμός. Έτσι, έτσι. Δηλαδή δεν δουλεύατε, θα κάνετε καμάκι. Ρε εσύ, επειδή. Ξέρεις, ο πρώτος λύκος ξέρει ποιος θα ήταν. Ξέρω. Ποιος θα ήταν. Ξέρω. Ποιο δεν το λες. Δεν θέλω να τον εκθέσω. Ποιος θα ήταν ο πρώτος λύκος. Δεν θέλω να τον εκθέσω. Ξέρω, αλλά δεν θέλω να πω. Πάμε καλημέρες. Έχει διευθυντική θέση. Τι να φτάσει εδώ, ρε. Μαζέψε τον, εσύ. Μαζέψε τον. Πάμε καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Πάντω ο Ελαράμπι 24 χρονών πήγε στα Εμιράτα, να ξέρει. Ναι. Έλα, φίλε, έλα, καρτάσουμε. Καλημέρα από ψυχικό Αθήνα. Έλα, ρε, αδερφέ, έλα, ρε, Αθήνα. Τι κάνουμε. Ένα εδώ. Έλα, γόρι μου. Με γανιάσει. Με γανιάσει. Μήπως το παπαδάκι ναι. Να το φέρετε στο Μετρόπολη να ανανεωθεί. Γιατί 65 χρονών, 55 πόσο είναι ο Βαραγιάννης, παντρεύεται. Ο Ραπτόπουλο τρίτη ηλικία και αυτό. Παντρεύεται. Ερωτεύεται. Βρε. Στο Μετρόπολη δεν ξέρω. Βρε, άκουσε λέω. Ποιο. Η τρίτη φέρτε γενιά. Και το παπαδάκι να ανανεωθεί ο άνθρωπο. Πρέπει να μαρθεί εδώ να το μουρλάρουμε το παπαδάκι. Άσο καλά είναι ο και κάτω. Παπαδάκι έχει πάθει και δύο φράγματα, έχει κλείσει. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, Ραπτόπουλε. Ναι. Ο Κουλιανό θέλει να πάει για μπάτσελο στο Βέλγιο. Όχι, όχι, Βέλγιο, Βερολίνο. Έχω συγκεκριμένο Βερολίνο. Στόχο. Θέλει να κάνει τρελίτσε εκεί πέρα. Ναι. Κάτσε, ρε Κουλιανέ. Ναι. Κάτσε. Από την Κατερίνα θα πας και εσύ στο Βερολίνο. Έχω πάει πολλές φορές όμως, ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα, να μην τα με πούμε. Με την παντόφρα και το δάχτυλο. Και αυτό που ήθελα να σου πω. Ναι. Μ' αρέσει. Κάνεις πολύ καλά που πας, που ξαναγυρίζεις και είσαι με τον πρόεδρο του διαδικτυακού ομίλου. Αλλά τόσο καιρό δεν σας έκοβε. Άμα ήσασταν και ενώναντι τις δυνάμεις σας, θα κάνατε μονοπόλιο. Αλλά εκεί μαλώνετε εσείς στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, θα το κάνω μονοπόλιο τώρα και κάποιοι που δεν θα βρίσκουν δουλειά. Για αυτό το δεν σας έκοβε. Το έκανα για κάποιους που δεν θα βρουν δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όμως, κοίταξε, σας πω κάτι. Πρέπει να μιλήσω κι εγώ τώρα. Να ακούσω λίγο. Αντί να ενωθείτε, μαλώνετε. Ναι.
Να σου πω όμως κάτι τώρα. Επειδή θα κάνουμε μονοπόλιο, θα φτιάξω κάτι άλλο εγώ από απέναντι τώρα για να έχουμε λίγο διχάλα. Θα πάρω το Σαρόπουλο. Είναι ικανή. Δεν με φωνάζουν. Λιανέ, ναι. Πάρε πρόταση την έγκριση για τον Καπτατζόγλο και άσε τώρα του απέναντι του. Τον ναι. Το αντίπαλο νέο. Εντάξει. Θα πάρω την έγκριση. Φιλιά, φιλιά, εξοχικό, να είσαι καλά. Κούλ 69 κιλά είναι 280 χολυστερίνη. Εγώ από 30 ετών τα έχω. Ναι, είδε, έχει να κάνει και είναι με. Είναι αυτό το παράγει ο οργανισμό. Ναι. Δεν είναι. Εγώ δεν έχω καθόλου χολυστερίνη. Μηδέν, τίποτα. Ναι, μηδέν. Τρώω, κάνω, ράνι. Ναι. Δεν τι να κάνω. Δεν έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, ρε. Από τζιτζικέ. Τζιτζικέ. Τζιτζικέ, ρε. Κάτω, Αθήνα. Έλα, ρε. Όλη η Αθήνα δεν μα ακούει εδώ. Έλα, ρε, τζιτζικέ. Είμαστε τρελαμένοι όλοι μαζί σα. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό ο κόκκινο, πόσε ώρε δουλεύει την εβδομάδα που είστε σκαφότανε κιόλα, ρε, παιδιά. Φίλε, το κοινικό σκούλικο μου βγάλε με αριθμού. Το πιο ακριβό πληρωμένο υπάλληλο εδώ πέρα είναι ο κόκκινος. Η εργατόρα του κόκκινου ούτε του αριστερού επί Πασόκ να πούμε. Έχει γίνει αναρχοκομμουνιστής έχει γίνει. Ναι. Εγώ λέω ότι έχει γίνει είδωλο και το ζηλεύετε. Ναι. Ζηλεύετε όλοι. Είδωλο. Είδωλο έχει γίνει γιατί δεν μπορείτε να το φτάσετε. Είδωλο έχει γίνει. Περνάει καλά, τρώει πίτσες, κάνει λίγες ώρες εκπομπή και πληρώνεται. Κάντε το κι εσείς. Ε? Έχει δίκιο, κουλέ. Έχει δίκιο. Μπράβο, μπράβο. Άντε να είσαι καλά, φιλιά. Καλημέρα. Φιλιά, αγκαρδάση μου. Τις ζυφιές, καλή θέα, κάτω. Τις ζυφιές. Ναι. Πάμε πού, πάμε, και φυσιά τώρα. Πάμε. Έλα, ναι. Φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε, εσύ. Ναι, 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 εσύ που είπες καλημέρα. Εσύ μας κάνεις αργή την εκπομπή, πάμε παρακαλώ. Από ζωγράφο Γιώργος. Αθήνα. Κοντά είμαστε. Έλα, γείτονα, έλα. Ήθελα κάτι από του Κωστή. Όταν μιλάει για τον Ολυμπιακό, να μην μιλάει για την Αθήνα. Α, να μιλάει για τον Πειραιά. Όχι όλα τα καλά όταν είναι μάγκες από το λιμάνι, μάγκες από τον Πειραιά. Και όταν είναι κακό για τον Ολυμπιακό, κάτω στην Αθήνα. Μ' αρέσει, φίλε. Μ' αρέσει. Ρίξουν τον φλόκο τώρα. Μια χαρά του τα λες. Είναι άλλη πόλη ο Πειραιάς που τα βλέπουμε και άλλο η Αθήνα. Σωστό. Τι μας μπερδεύει. Το πήρα χαμπάρι. Κατώτακατα. Το ξέρω. Συμφωνείς, Κωστή. Το ξέρω αφού με τα μάθα τα γράμματα τα μάθα. Τι να κάνω. Κωστή, συμφωνείς. Μπορώ να διαφωνήσω και κάτω στη ζωγράφη. Α, μπράβο. Όταν είναι κάτι καλό, όλοι τα μάγκη από το λιμάνι. Όχι, ρε φίλε. Και όταν είναι κάτι κακό, φταίει η Αθήνα. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Πού είσαι τώρα, Παπαδιαμαντοπούλου, είσαι, πού είσαι. Ηλίσια. Α, ηλίσια. Η Πανάθα, εντάξει, με κάρτα τώρα που ανανέωσε. Πα να πα κάτω. Προ το παρόν, καλά. Πά να πα και αυτό το μπλάνκο, όπω το λένε από την Ιντεπεντιέντε, εντάξει θα είσαι. Να δούμε, παιδιά. Ηλίσια, πού είναι εκεί στα Παϊδάκια. Στα Παϊδάκια είσαι εκεί κοντά, στα Παϊδάκια. Στα Παϊδάκια. Για πάμε, επόμενο, καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι. Πάμε. Τι έγινε. Έλα, φίλε. Έλα τα καλημέρα μου. Έλα τα καλημέρα, έλα γόρι μου. Μουσάτος 21. Να το σου αξίζει μας. Να το που λέει. Μάλιστα. Ραπ, όταν μπουν οι φαγάνες στον ΠΑΟΚ, θα λες τα ίδια όπως λες για την ΑΕΚ. Θα έχω πει χειρότερα για τον ΠΑΟΚ, τι λες τώρα. Ναι, θα λες όμως. Βέβαια. Εσύ πιστεύεις θα μπουν οι φαγάνες γρήγορα. Είναι κουρδέλα την ΑΕΚ. Τι ρε φίλε τώρα, με συγχώρεις, θα είσαι ευχαριστημένος. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά μην ξεχνάς ότι έκτος. Άμα πω καλά λόγια θα πεις. Έγινε φίλο με τον Μελισανίδη και έγινε υποτακτικό. Ξέρεις τι θα είναι να είναι η ομάδα χωρίς το δικό του στο γήπεδο. Φρίκι. Είναι πολύ μεγάλη, χάνει πολύ μεγάλη δυναμική. Φρίκι. Έχει δίκιο, φίλε, και αυτό το βίωσε εσύ στο πετσί σου. Παρότι και σιγουράκι γήπεδο. Πάω δεν έχει κανένα σιγουράκι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μην το δούμε να παίζει ο μακεδονικό σου τέλο. Μια χαρά είναι ο μακεδονικό. Θα φτιάξει γήπεδο. Γιατί κουλ και εσύ θα χάσει δυναμική. Δηλαδή, έχετε περάσει πριν ο κορδέλα την ΑΕΚ. Τώρα κουλ ξέρει πάρα πολύ καλό ότι η δυναμική τη ανοίγει πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε, αλλά για να ανέβει στο χορτάρι θα πρέπει να πάρει παίκτε. Όχι τον νοκίμητο. Θα πάρει παίκτε. Και ότι θα ξυλώσει και την άμυνα κτλ. Και κάτι άλλο, ραπ. Και το τερματοφύλακα τη ΑΕΚ έχει άδικο. Είναι πάρα πολύ καλό. Ο Στάνκοβιτς. Έχει άδικο, ναι, παιδιά, έχει άδικο. Εντάξει. Ερώτηση. Στάνκοβιτς ή Βασιλίκ. Εγώ θα σου πω Βασιλίκ με κλειστά μάτια. Χωρί κανένα. Είναι λίγο πιο καλό από τον Μπάρκα, μωρέ. Α, τώρα που πες Μπάρκα, λίγο πιο καλός από τον Μπάρκα. Τι είναι ο Μπάρκα, ο Μπάρκας, να σε καλά. Από πού παίρνεις original? Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που δεν με βαπάω. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Καλό, καλό μεσημέρι. Πάρε, Θανάση, πάρε γραμμή. Για πες για τον Μπάρκα. Ο Μπάρκας χθες έκλεισε για ένα χρόνο στην Ουτρέχτη δανεικός από τη Σέλτικ. Εντάξει. Τέλος ο Μπάρκας, μην το μνημονεύει ξανά.
Ένα χρόνο δανεικό στην Ουτρέχνη. Δεν τον ήθελα. Με όψιον αγορά θα μάθουμε τώρα. Δεν τον ήθελα. Δεν τον ήθελα. Δεν τον ήθελα. Πάμε ακόμα έναν φίλο γρήγορα, δύο μηνυματάκια για να κατεβάσουμε στόρια. Πάμε. Έλα, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον τελευταίο. Έλα. Μέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι, Αυγερινέ. Γεια σα, φίλε. Παιδιά. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, κύριε Κουλανιέ. Καλώσονα. Αριανός από τη Κιτρινόμαυρη Γιαννιτσά. Κιτρινόμαυρη είναι μόνο Γιαννιτσά. Έχει έρθει αρκετό κόσμο. Έχει, έχει Γιαννιτσά, βέβαια. Ο Άρης στα Γιαννιτσά έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ, μόνο βουδούρης. Έτσι να πετάξω και μια μπηχτή. Η άλλη, ας πούμε, που είναι εκεί πέρα είναι έτσι λίγο ψιλοφλόρη, να πούμε. Ναι. Και το παίζουνε δήθεν. Το παίζουνε. Ναι. Εμείς φέτος 9 φορές τους είχαμε, ξέρεις, στον τοίχο κολλημένους, να μην εκφραστώ για πολιτικά. Ο κύριος Καρυπίδης, θέλω να πάρουμε De Bruyne, Σαλάχ και Κιέζα. Κοντά είσαι. Γιατί εμάς, ξέρεις, ο πρόεδρος μας μπαλέτες πουλάει. Ναι. Μπαλέτες. Δεν είμαστε εκεί στο νερό που πίνετε εφιαλωμένο, από τη βρύση το πίνεις. Εφιαλωμένο είναι γιατί, ξέρεις, είναι και λίγο από το βάλτο τώρα, ξέρεις, που έχει γίνει με τα φάρμακα. Πώς είπες φραπέ από το βάλτο, φοβάμαι. Γι' αυτό, αφού είπε και Κιτρινόμαυρη Γιαννιτσά. Στην τσάμπα τα πίνουμε. Γιατί ο Βουδούρης είπε από το βάλτο καφέ. Και έκανε τριχοφία και νόμιζανε το βράδυ. Σταμάτα, έκανε βάδινε εκεί πέρα και νόμιζαν ότι το δάγκωσε ο λύκος, να πούμε. Ναι. Πήγε, Γιαννιτσά. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα εντάξει, να πω. Φύγε. Ήσουν μεστός, γεμάτος ουσία. Είπες πολύ σημαντικά πράγματα. Γελάνε εδώ, τώρα μου έχουν στείλει 4 μηνύματα. Και την όμορφα τα Γιαννιτσά από πότε. Ήταν 4 μηνύματα. Μπα. Όχι, έχει. Έχει, αλλά τα Γιαννιτσά είναι ασπρόμαυρα. Για να μην τρελνόμαστε. Έχει Αριανούς εκεί πολύ. Πιο πολλού ή χαλάστρα. Ξέρει γιατί τα Γιαννιτσά δεν είναι τόσο πολύ με τον Πάο. Γιατί. Η δεξιή πολύ είναι εκεί. Αν είναι δεξιού πολύ. Εσείς κομμουνισταράδες, να πούμε. Πασοκο-αναρχοκομμουνιστό. Αυτοί είστε. Είστε αντιδεξίοι εσείς. Παοξίδες και καλά κάνετε. Πρέ απ' όλα είμαστε, σε λέω. Τώρα παοξίδες και δεξιός, εντάξει. Και απ' όλα είμαστε. Δεν ταιριάζει. Σχολιάσαμε λίγο για τον Δόνη, αλλά. Τι έκανε, θέμα... ο Γιώργος, τι έκανε. Όχι ο Γιώργος, ο γιος που ακούσει και χθες ένα σενάριο στην Αθήνα. Ποιο, αυτό που είπε στον Παναθηναϊκό ή ο άλλος. Ο Γρήγορος, ο Τάσος που ήταν φέτος η ρέμψη και δεν ακούσε. Τι έκανε. Ακούσει ότι είναι στο στόχαστρο του Πάου, καλά αυτό είναι στο στόχαστρο μέχρι το ενδιαφέρον. Μ' άρεσε ο γιος του Δόνη. Αλλά καλώς, μόνο που είναι γιος του Δόνη, αλλά λίγο δύσκολο τον κόβο. Μόνο που είναι γιος του Δόνη στην Τούμπα δεν κολλάει. Δύσκολο τον κόβο είχε κάνει τότε. Έβγαινε και έκραζε. Δύσκολο το βλέπω. Άστο, δύσκολο. Λοιπόν, πάει αλλού. Τελειώσαμε. Τίνο, το μεσημέρι τώρα εδώ. Μόνο που με είναι το είδωλο. Ποιο είναι το είδωλο. Ο Γρηγόρης. Με το είδωλο. Το είδωλο της εργατόρας. Α, το εργατόρας, αλλά όλοι κράζεις, θαυμάζεις, ξέρω εγώ, φίλε. Εγώ ξέρω πίσω από τις κάμερες, άρα λες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Εγώ δεν κάνω κόπη με Γρηγόρη, θα έχω πει, τέλος. Έχει φαϊχή, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Λοιπόν, η WID έχει σούπερ νέα για όλους εσάς. Νέα που θα σας συναρπάσουν. Τα νέα Vivo smartphones ήρθαν στην Ελλάδα και φυσικά και στα καταστήματα WID. Τώρα με την καινοτόμα σειρά Vivo θα βγάλεις φωτογραφίες και βίντεο που δεν περίμενες ποτέ. Αποκτήστε τα τώρα σε σούπερ τιμές σε ένα κατάστημα WID, φίλες και φίλοι. Και πριν κουνήσουμε το μαντιλάκι οριστικά, θέλετε να βγείτε και να διασκεδάσετε, σκέφτεστε την βενζίνη που θα κάψετε ή το ταξί που θα πάρετε? Όχι φυσικά. Θα σκεφτείτε τα λεωφορεία του Regency Casino Θεσσαλονίκη, διότι καθημερινά το καζίνο βάζει λεωφορεία που διασχίζουν σχεδόν όλη την πόλη. Είναι άνετα, με κλιματισμό και φυσικά δωρεάν. Δυτική Θεσσαλονίκη, κέντρο, Τούμπα, Βούλγαρη, Καλαμαριά, από παντού περνάνε. Τα δρομολόγια τα βρίσκετε στο site regencycasinos.gr. Δείτε ποιο σα βολεύει και φύγατε για καζίνο. Παιχνίδια, κληρώσει μετρητών, φαγητό, κοκτέιλάκια, παραστάσεις, μουσικά live, ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας θα το βρείτε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα σέβη μας στον κύριο Καζαμπάκα που ήταν και σήμερα αρρωγός μας με τον Τίνο το μεσημέρι, παρέα με Γκρεγκουάρ. Μαζί το απόγευμα με τον ενδυνάμει Μιχάλη Σαρόπουλο λίγο μετά τις 6. Τώρα έρχονται οι Παριζιάνοι μας. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12, στις 12 τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό!